Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος, Γιάννης Κυλιτίδης, Τζόρνταν. Γεια σου, Τζόρνταν. Καλημέρα και από μένα. Χαρές ο Τζόρνταν, έτσι πεντάδο ο ΠΑΟΚ. Ε, χαίρεσαι. Άση. Καλά είσαι, καλά είσαι. Μη τα λες αυτά. Μια χαρά είσαι, σταμάτα. Είσαι τώρα, έτσι τώρα. Έτσι. Ντροπήσει για τον Παπαδάκη. Ντροπήσει. Ντροπήσει, γιατί ντροπήσει. Καλά, είναι πέμπτος. Ε, γιατί ντροπή τι είναι. Ντροπή, άσε που ετοιμάζει τη νέα τούμπα, θα γκρεμίσει το καρατά σου εκεί πέρα. Ο Τρεμόπουλος φωνάζει. Με το δήμαρχο ήσουν, ναι. Όχι, γιατί εσύ που ήσουν, μαζί δεν ήμασταν. Γεια σου. Ήμουνα. Τι λέει, θα φύγετε από την τούμπα, θα πάτε στο. Θα βάλει γκάλοπ τώρα, ε. Θα κάνετε γκάλοπ, θα δικαστείτε. Εγώ νομίζω ότι αυτό το γκάλοπ είναι. Τι είναι? Δεν πρέπει να γίνει σε μια μέρα. Το χρόνο του γκάλοπ. Σε κανένα μήνα. Είναι πολύ δίλημα, μεγάλο δίλημα αυτό. Είναι πολύ δίλημα, μεγάλο είναι δίλημα. Είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα αυτό. Γιατί είναι δίλημα? Διότι η Τούμπα είναι ένα ιερός χώρος. Ναι. Είναι συνδεδεμένη η Τούμπα με την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ναι. Το συζητάμε αυτό. Ναι. Και το άλλο πάλι εκεί μεριά είναι ένα. Κάτι τα πιστεύει αυτά που σα λένε. Τα έχω ζήσει, εγώ μιλάει. Όχι, όχι, άλλο λέω εγώ. Πιστεύει ότι θα σα κάνουν γήπεδο στο καρατά σου? Πιστεύω του Σαββίδη. Δεν ξέρω από του καρατά σου. Εγώ πιστεύω από του Σαββίδη. Πιστεύει δηλαδή ότι τώρα που είναι να πάρετε την ΕΠΟ και να κάνετε ομάδα. Κοίταξε αυτό το γήπεδο. Εσεί ξέρετε τι με θυμίζει. Ξέρετε το γούμενο εγώ. Ποιο γούμενο, ρε. Ναι, άκου τώρα, εδώ και. Ναι, αυτά τα πλάνα εμένα δεν μ' αρέσουν. Όχι, όχι. Επειδή αν δεν υπήρχε μέγεθο Σαββίδη, δεν θα το πιστεύα. Ρε εσύ. Ρε άκου, Γιάννη, άκου, δεν μπορώ με αυτό να ρε. Άκου. Ρε εσύ αυτός τρελάθηκε. Άκου, δεν τρελάθηκα. Τους είπαν ότι θα τους κάνουν γήπεδο στο καρατά σου. Για 10 χρόνια θα τους έχουν σε αυτή την ιστορία. Θα πάρει την ΕΠΟ ο Χοντρός να πούμε ή ο Μελισανίδης. Εσείς θα χαίρεστε άκου, που θα κάνετε γήπεδο σαν τους αεξίδες. Άκου, άκου, δεν είναι. Ναι. Εμείς δεν θα γκρεμίσουμε καταρχήν γήπεδο. Φίλε, δεν μπορώ να ακούω τώρα. Θα κάνετε 10 γήπεδα. Είσαι πολύ δύσπιστος. Ναι, είμαι δύσπιστος. Ναι, όταν φτάσεις στο σκληρό ροκ, με κάνεις τώρα μετά από 5 χρόνια θα κάνεις γήπεδο. Άστα ρε. Άκου να δεις, εάν δεν τον είχα μεγάλο μέτωπο, θα ήμουν και που εγώ δύσπιστος. Ποιον έχεις μεγάλο μέτωπο? Την εταιρεία έχεις, δεν είναι εμφανίζεις. Η εταιρεία του Σαββίδη. Εταιρεία είναι, δεν έχω Σαββίδη. Τώρα έχεις τρεις εταιρείες. Σαν φυσικό πρόσωπο, ναι. Η μία έχει μεγαλομέτωχο την άλλη εταιρεία. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ξέρω εγώ. Ξέρω τι ξέρεις εσύ τώρα. Ξέρω που ξέρει λοιπόν. Δηλαδή τώρα φτάσαμε στο σημείο Μάρτιο μήνα, Οκτώβριο εκλογές στη ΣΕΠΟ. Θε να βάλει τον Παπίλια, πώ λένε τον Κικίλια. Άστο αυτό ρε το. Ναι. Τον Παπαμίκο που λέει. Τον Παπαμίκο. Ποιο Παπαμίκο έβγαλε. Ισχύει αυτό. Έβγαλε ΠΑΕ ανακοίνωση, το διαψεύδει. Ποια ΠΑΕ, φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι πώς την έχει, άλλη σχέση. Τι σχέση έχει? Άλλη σχέση έχει με τον Σαββίδη. Τι σχέση έχει με τον Σαββίδη? Άκουσα κι εγώ ότι πιθανόν έχει την ανεψιά του Σαββίδη. Και τι έγινε? Εντάξει, αυτό που κολλάει. Δηλαδή, και ο Τζαβέλλος μπορεί να έχει, ξέρω εγώ. Αυτό που κολλάει. Δηλαδή, τη θεία τη Κλάραμπερ, τι με νοιάζει εμένα. Δηλαδή. Να κατέβει ο Ψήλιο την ΕΠΟ. Ξέρω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι θα κατέβει ο άλλο. Ποιο? Ο γραμμένο, έτσι θεωρώ. Ο γραμμένο? Έτσι θεωρώ. Ο γραμμένο δεν μπορεί να πάρει τίποτα με τον γραμμένο. Ο άλλο θα παίρνει με τον Κιρτζίκη. Ποιο? Άντε ρε τώρα. Τι σχέση έχει τώρα? Γραμμένο. Το όνομα μπροστά είναι κάτι άλλο. Τη ενόχληση είναι. Άμεμπτο είναι, πεντακάθαρο ο άνθρωπο, τιμιότατο είναι, γιατί είδαμε. Ε, τιμιότατο. Το διατάφτα είναι ότι σήμερα μάθανε κάποιοι, ναι, πολύ μάλλον, τι? Ότι το Σαββίδη τον έφερε στον πάγο και Δίκογλου. Ο και Δίκογλου. Σήμερα το μάθαν πολύ. Ναι. Γιατί φωνάζουμε μήνε. Τον Σαββίδη τον έφερε, καταρχήν τον ήθελε και εκεί Δίκογλου για την ΑΕΚ το Σαββίδη. Ναι. Εξίσου κύριε Δίκογλου. Ναι. Ήθελε για την ΑΕΚ. Ναι. Ο Σαββίδη είπε, εδώ πάνω πάω. Εξίσου, από μικρό ήμουν να πάω. Από μικρό το συμπαθούσε τον ΠΑΟΚ. Τα παιδιά του είναι ΠΑΟΚΣΑΙ από μικρά. Ήταν στήρα 4 από μικρά. Όσοι δεν γνωρίζουν, έτσι, να πάνε εκεί στην περιοχή του Κιλκής. Γιατί τα αδέρφια του τα περισσότερα είναι στην Ελλάδα. Στο Κιλκής μεγάλωσαν τα παιδιά του Σαββίδη. Έχει αδερφές του Σαββίδη. Έχει θείες έχουν τα παιδιά. Α, οι θείες είναι ΠΑΟΚΣΑΙ. Τα παιδιά ερχόντουσαν διακοπές το καλοκαίρι. Εδώ. Το έχω πει επανειλημμένος και θα το πω άλλη μια φορά. Ναι. Και με σπρέι γράφανε τότε στα ντούβαρια ΠΑΟΚ θύρα 4 ο Γιώργος αυτός. Ο Γιώργος. Ο Μίκη. Γιουργάκης, ο Γιουργάκης. Γιουργάκης. Μικρός, το λέμε Γιουργάκη. Ο Γιώργος λοιπόν. Ναι. Ναι. Ήταν παοξής και είναι παοξής από μικρό παιδί. Το ξέρουν και οι πέτρες. Αναντάμπαμπαντάμ. Ναι. Λοιπόν, ο μπαμπάς βέβαια ψυχρός επαγγελματίας. Λοιπόν, τον αγάπησε και από ό,τι βλέπω μπαίνει στο DNA του. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ. Μπήκε. Μπαίνει στο DNA. Βέβαια. Το βλέπω με το όρμηγμα που έκανε τώρα στο σύστημα.
Τι έκανε, όρμηξε. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία τώρα. Για πε μου να μάθω. Για το σύστημα. Τι έκανε το σύστημα. Βγήκαν τώρα και κάτω οι Ανδριανόπουλοι. Τι, ναι, 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 ναι. Μόλις είδαν ότι πλέον κάτι του ενοχλεί. Χεστικάνε. Μόλις είδαν. Γιατί αν ο Πάουκ ήταν του γούμενου. Ναι. Ούτε καν θα του ενδιέφερε. Και του προηγούμενου. Μόλις είδαν ότι ο Σαββίδης είναι οικονομικό μέγεθος τεράστιο. Τεράστιο και μπορεί να του κάνει τη ζημιά. Λοιπόν, σου λέει κάτσε να του βάλω διαβάλματα τώρα. Αρχίσαν να βομβαρδίζουν τώρα οι παπαγάλοι εκεί τη ενημέρωση. Ναι, ναι. Τι κάνουν. Τα μέσα, να πούμε, τη ενημέρωση. Βάλαν τον Ανδριανόπουλο. Ρε, εσύ, Ανδριανόπουλο, πολύ ξεφτύλα, ρε, φίλε. Δηλαδή, μιλά εσύ τώρα. Ρίξε τον Τζόρντα. Εσύ τώρα. Όχι, ρίξε τον Τζόρντα. Ναι. Πες αυτό που μιλά εσύ, ρε, φίλε. Έτσι. Που ήσουν πολιτευτή και βουλευτή ενό κόμματο χρόνια ολόκληρα στην Ελληνική Βουλή. Ναι. Από τη μεταπολίτευση και μετά από το 1974 μέχρι το 2019, από ό,τι ήρθε η κρίση. Ναι. Αυτά τα πόσα χρόνια είναι, 26-36 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, κυβερνήσατε εσείς οι δύο, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, στο οποίο ήσουν βουλευτής ενός κόμματος κι εσύ. Πόσοι ήσασταν, 400-500, πόσοι βουλευτές πέρασαν από αυτά τα δύο κόμματα, ναι, αυτή τα 36 χρόνια. Ναι. Όλοι είστε συνυπεύθυνοι και υπεύθυνοι για το κατάντημα αυτής της χώρας. Ναι. Και τολμάς εσύ και μιλάς και λες Ρωσοπόντιο και πώς τον είπε τον άλλον, φιλοξενούμενο. Τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ, του Σαββίδη. Πού εκλέγεται για αυτό. Θα σου πω, ρε φίλε. Πού τολμάς και το λες εσύ. Ναι. Εσύ. Λοιπόν, για έναν άνθρωπο ο οποίος. Πού εκλέγεται αυτό. 31-12 του 2012 σταμάτα. Δεν τον νοιάζει αυτό να. Πού εκλέγεται. Νοιάζει εμένα, ρε. Ίδια η πολιτεία, ίδια η κυβέρνηση. Το ίδιο το ελληνικό κράτος. Ναι. Έχει με προεδρικό διάταγμα τον έχει δώσει η ελληνική υπηκότητα. Μάλιστα. Είναι μεγάλη ξεφτύλα για σένα, Ανδριανόπουλε, και για αυτούς που σε συμβούλεψαν να τα πεις αυτά τα πράγματα, διότι είσαι και ανιστόρητος. Με προεδρικό διάταγμα λοιπόν 31-12 του 2012 έγινε ο άνθρωπος αυτός Έλληνας υπήκοντος. Το 12. Το 12, ναι. Ένα λοιπόν, χρόνο μετά το Πανιόνιος ΠΑΟΚ, το 11. Δεν ξέρω πότε, ναι, έγινε το Πανιόνιο. Αυτά είναι όλα είναι τριτεύων σημασία. Τριτεύων. Καν δευτερεύων. Είναι τριτεύων. Λοιπόν, και είναι ίσως ο μοναδικός, να μην πω, από τους ελάχιστους Έλληνες πολίτες πλέον που ρίχνει λεφτά στην ελληνική κοινωνία. 7, ναι, φορές βουλευτής Πειραιά. Ναι, ρε φίλε. Εκεί, ο σκύλος εκεί που τρώει γαυγίζει. Το ξέρουμε. Βουλευτής Πειραιά λοιπόν. Λοιπόν. Τον είπαν εκεί οι διπλανοί. Πες αυτό, ναι. Κράξε. Και εμείς κράξε να γίνεις εθνικός. Σε κάνουν και άγαλμα εκεί στο Πασαλιμάν. Στην πέμπτη πύλη του λιμανιού. Εκεί απέναντι. Εκεί στον Αϊσπυρίδων δίπλα. Ναι, Ολυμπιακοί τον γουστάρουν. Γιατί, ναι, αυτό, ναι. Αφήστε μας να γουστάρουμε κι εμείς αυτό να όμως. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Είναι ίσως από τους λίγους που βάζουν λεφτά στη χώρα. Τίμιους, ο οποίος δεν έχει δώσει δικαίωμα τουλάχιστον μέχρι στιγμής κανένα. Για το Σαββίδη μιλάω. Είναι ένας μεγάλος επενδυτής που δίνει δουλειά σε χιλιάδες κόσμο εδώ στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα, έστω αυτές τις λίγες επιχειρήσεις που έχει κάνει, τη ΣΕΚΑΠ που λένε οι άλλοι, άλλωστε πήγε και στη Βουλγαρία τη ΣΕΚΑΠ. Η ΣΕΚΑΠ είναι εκεί, ξέρετε, και δουλεύει. Να ξέρετε. Το Μακεδονία Παλάς, τα άλλα τα παραθαλάσσια εκεί που δουλεύουν τώρα για να γίνονται αυτά, ναι, και κάποιες άλλες επενδύσεις, εν πάση περιπτώσει. Απ' τη μια έχω τον Αλέφαντο και απ' την άλλη τον Τζόρντα. Άσε, ρε, εγώ ακούω. Άσε τώρα, τι να με πει ο Αλέφαντο τώρα, να με πει τι ο Αλέφαντο. Μα έκανε το μαρνάκι Άγιο Παΐσιο. Αγαθουργίες λέει. Τι να μα πει. Τι, αγα. Αγαθουργίες λέει. Αγαθουργίες. Προεδράρα ή μεταγραφάρες είναι. Θα βγάλει τις σύμπλες από τα μάτια. Μάλιστα. Πού είναι οι μεταγραφάρες. Ναι. Καλός Ολυμπιακός. Καλή ομάδα έχει. Δεν το συζητάμε. Ίσως το καλύτερο ρόστερ στην Ελλάδα έχει. Ναι. Πέρα από τις αδικίες που κάνει και τα χειρουργία στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχει το καλύτερο ρόστερ. Τι να λέμε τώρα. Στα μπέναλτι πήγε Ατλέτικο, φίλε. Ναι, 0-1 τώρα. 1-0 προηγείται η αντίπαλος. Η παράταση είναι όχι στα πέναλτι. Βαράνε. Πέναλτι καμπάρι. Δεν βλέπει εδώ. Να αυτό το άλλο μάτσι είναι. Το άλλο βλέπει εσύ. Μάλιστα. Το πέναλτι. Το άλλο είναι, ναι. Ωραία, φίλε. Πενάλτι. Πενάλτι. Άραγε. Άραγε, λοιπόν. Ναι. Όλα είναι αυτά που είπε ο Ανδριανόπουλος στον Κουβά. Ναι. Μπράβο στον Καμένο. Μπράβο. Μπράβο στον Μεγάλο Καμένο. Μπράβο γιατί. Στον Μεγάλο Καμένο. Ναι, στο μεγάλο αυτός Καμένο. Δεν είναι πολιτικός. Όχι. Με το χρηματιστήριο. Δεν εμπλέκεται αυτός για τις, παλιά. Για αυτές τις δηλώσεις. Δεν έκανε δηλαδή με τους άλλους πολιτικούς ο Καμένος. Εγώ... τη χώρα δεν τη διέλυσε. Πρόσεξε. Αλλά όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Δεν το συζητάμε. Άλλο α, λέω, ρε, για το συγκεκριμένο λέω για τις δηλώσεις που έκανε. Ναι. Ντρέπεται και ο Καμένος. Να μην ντρέπεται για όλα που όσα έχουν γίνει. Ντρέπεται. Ναι. Μπράβο στον Μπουτάρη. Μπράβο. Μπράβο στον Μπουτάρη. Μπράβο στον Μπουτάρη. Βεβαίως. Μπράβο. Γιατί μπράβο. Εγώ τέτοιου γουστάρω, ρε φίλε. Να αναγνωρίζουν. Που είναι Ολυμπιακός. Δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Μπράβο. Θα γίνω καλή να με πατήσει. Από τις μικρές ομάδες, είναι άριση. Δεν με ενδιαφέρει, ρε. Δεν σε νοιάζει εσένα. Δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι και να είναι, μπράβο του. Επάει στι δηλώσει. Μπράβο στον Κεδίκογλου. Μπράβο. Μπράβο σε όσους άλλους στηρίξαν το Σαββίδη. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ναι, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι στην Ελλάδα δεν θέλουν τίμιους ανθρώπους. Όχι. Και επιφανείς παράγοντες. Θέλουν άτιμους. Θέλουν να κάνουν λίγες οικογένειες να κάνουν αυτά που θέλουν. Τέλειος. Γι' αυτό φέραν και το προϊόν σε αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα, γελάει όλος ο κόσμος. Τα παίζουμε προκριματικά από του χρόνου.
και γελάει όλος ο κόσμος και όλη η Ευρώπη. Τώρα για τον ΠΑΟΚ θα με πεις. Δηλαδή αυτά που γίνανε προχθές σε Τούμπα. Α, το λιβανιστήρι. Αυτά, ναι. Αυτά που γίνανε προχθές σε Τούμπα θα τα δούμε και ξανά σε άλλα γήπεδα. Άμα συνεχίσει το ίδιο το μπουζούκι. Ναι. Λοιπόν, τα είδα προχθές ένα παιχνίδι στον Κογκό με κάτι Κογκολέζους. Μπήκαν μέσα και νουγούσαν το διαετή. Ναι. Μόνο εκεί μπορείς να τα ξαναδείς. Ναι. Και αυτό είχε χρόνια να γίνει. Τώρα το είδα. Στο Κογκό και στον ΠΑΟΚ. Στο Κογκό. Όχι στο Χόγκο. Κογκό. Κογκολέζους κάτω στην Αφρική. Α, Κογκό. Άλλο το Χόγκο, άλλο το Κογκό. Ο μαύρος ναι. Διαιτής έγινε μαύρος. Ήταν μαύρος διαιτής και τον κάνανε κόκκινο. Κόκκινος έγινε από το ξύλο. Ωραία πράγματα. Ναι. Λοιπόν. Έτσι. Τι να πω άλλο ρε, για αυτό εντάξει, το ρε, φίλε, είναι ξεφτύλα. Τώρα, από εκεί και μετά, τώρα τα αγκάθια είναι πολλά. Ποια είναι τα αγκάθια. Τα αγκάθια να δω. Τρικλοποδίες. Κοίταξε, εγώ τώρα αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι τώρα. Άσε τρικλοποδίες, φίλε. Τα διαταράξουν τώρα τις φιλίες και τις γνωριμίες και τις σχέσεις που έχουν αυτοί οι τρεις. Ναι. Γιατί, κοίταξε να δεις, κακά τα ψέματα. Ναι. Ο Μελισανίδης ξέρει καλά το ποδόσφαιρο. Mm. Χώρια που είναι και επιφανής παράγονη. Τον φοβάσαι. Όχι, δεν το φοβάμαι. Το φοβάται το σύστημα. Α. Φοβάται και το Σαββίδι γιατί είναι πανίσχυρο οικονομικά. Φοβάται και το Μελισανίδη γιατί είναι πανίσχυρο οικονομικά. Ναι. Και ποδοσφαιρικά γνωρίζει τα πάντα. Ναι. Φοβάται και τον Αλαφούζο γιατί είναι πανίσχυρο επικοινωνιακά εκείνο. Ο Αλαφούζο. Βεβαίως. Τον φοβάται. Μπορεί να είναι πατήρη, αλλά τι να κάνουμε, ρε φίλε. Είναι πρωτιμούρη στα αυτά. Ναι. Στην επικοινωνία. Οπότε. Οπότε λοιπόν θέλει τώρα πιθανόν να βάλουν εκεί κανένα αγκάθι να πούμε να διασπάσουν αυτό το πράγμα. Ναι. Ποιο θα βάλει αγκάθι. Το σύστημα. Για να το σύστημα να είναι πάντα δυνατό. Να μην πέσει ποτέ. Δυστυχώς όμως θα πέσει, είναι θέμα χρόνου. Ναι. Θεωρώ ότι την ΕΠΟ την έχουν χαμένη. Ποιος? Το σύστημα. Ναι. Θα αλλάξει χέρια η ΕΠΟ που λέμε. Ναι. Δεν το θέλει πλέον κανένας. Τελείως. Όλοι θέλουν να πεμπλακούν από εκεί με τις λιγότερες συνέπειες. Τελείως. Ναι. Τώρα εμείς θα πάρουμε την ΕΠΟ ή θα κάνουμε γήπεδο τώρα. Ή θα κάνουμε ομάδα. Η σχέση έχει το ένα με το άλλο. Και τα όλα μαζί. Δρομολογούνται κανονικά. Θα γίνουν όλα, ας πούμε. Γιατί να μην γίνουν. Εντάξει. Το καθένα θέλει τον δρόμο του, παίρνει τον δρόμο. Ο δρόμος είχε. Θέλει τον χρόνο, το χρόνο του. Ναι. Θέλουν πολλά πράγματα. Έτσι ακριβώς. Και γήπεδο για κάνεις δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι. Καμιά δεκαριά χρόνια θα φάμε. Εγώ. Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Είναι ένα όπως μεγάλο πρόβλημα αυτό. Όπως έκανε, ας πούμε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέω. Τι σας έπιασε πρεμούρα να κάνετε γήπεδο. Καλά, γήπεδο χρειάζεται. Τι σας πιάνει, δηλαδή. Χρειάζεται τώρα ένα γήπεδο της Τούμπας να γίνει. Δηλαδή τι, πρέπει τι, να τι πρέμουρα έχετε να κάνετε. Πρέπει να γίνει πιο μεγάλο. Πιο μεγάλο γιατί να γίνει. Αφού άδεια είναι η Τούμπα. Δεν είναι άδεια. Μπερδεύεσαι. Μπερδεύομαι. Βέβαια. Στα μεγάλα παιχνίδια δεν μπορεί να μπει ο κόσμος. Δεν χωράει ο κόσμος. Δεν χωράει ο κόσμος. Καλά με τον Ολυμπιακό sold out δεν έκανες. Ποιο... Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει τώρα. Αν είχε κι άλλες 10.000 εισιτήρια με δεκάρικα 15. Καλά ρε φίλε. Καλά θα είχε κόσμο. Θέλεις δηλαδή γήπεδο πιο μεγάλο εσύ. Sold out που έγινε ρε φίλε στην Ελλάδα φέτος. Πες μας. Δεν με νοιάζει. Για σένα μιλάω τώρα. Πουθενά. Τι. Θα γίνει. Παράδειγμα στην Ευρώπη τώρα σε παιχνίδια φέτος με αυτή την κρίση και με αυτή την πορεία και με αυτή ναι. την ομάδα, αν θέλεις. Ναι. Που δεν είναι ακόμα ομάδα σου. Δηλαδή τώρα εσείς θα είδατε βοηθητικό και θέλετε να κάνετε να πούμε άλλο γήπεδο. Δεν ξέρω τώρα τι θέλουν να κάνουν. Μήπως είναι παραπλανητικό αυτό, δεν έτσι, νομίζω να είναι. Γιατί... Για να ξεφύγουμε από τα βασικά προβλήματα του. Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον υπάρχει, ρε φίλε. Πώς? Το ενδιαφέρον υπάρχει. Ναι. Οι δήμαρχοι ενοχλήθηκαν, το Υπουργείο Άμυνας ενοχλείται. Οι δήμαρχοι δεν ενοχλήθηκαν. Ο δήμαρχος εκεί του Παύλου Μελά δεν ενοχλήθηκε. Δεν το ξέρει. Δεν είπε εντάξει. Είπε εντάξει. Ναι, δεν είπε. Ναι. Λοιπόν, είναι δρομολογημένα αυτά. Ναι. Δεν είναι μαϊμού δηλαδή. Μαϊμού. Ναι. Όχι, δεν είναι μαϊμού. Είναι γεγονότα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα. Αν δοθεί, βέβαια έμαθα ότι μια μικρή μερίδα εκεί αντιδράει για αυτό το πράγμα. Ναι. Το πιάσε το πέναλτι. Όχι, δεν το πιάσε, μέσα πήγε. 4-4. Κανείς δεν έχασε. Μέσα. Αθλητικό Μαδρίτης, Αϊτχόβεν. 4-4. Ναι. 4-4. Ο άλλος φύγει, ο άλλος πιάνει τα μάτια του και δες εκεί. Αγωνία. Στο κατακόρυφο. 4-4 τα βάλαν όλοι. Και κακά πέναλτι χτυπημένα τα πέναλτι. Κακά πέναλτι τα πέναλτι. Ποιο είναι αυτό? Η Αϊτχόβεν βαράει το πέμπτο τη. Θα το χάσει, θα το χάσει. Ναι, η Αϊτχόβεν. Το βάλε, 5-4. Το βάλε, τα παίξω, μπήκε μέσα. 5-4. Ναι. Ο Μορένο. Μορένο. Και τώρα, άμα το χάσει Ατλέτικο, αντίο ζωή. Έτσι είναι. Είμαι έτσι. Για Αϊτχόβεν να το χάσει. Για Ατλέτικο βαράει, ρε δεύτερη. Για Ατλέτικο βαράει, δεύτερη. Πρώτα βαράει. Α, για Ατλέτικο, ναι. Για Ατλέτικο. Τώρα, δει τι θα γίνει τώρα. Το χάσει. Ο Σιμεώνε. Έχει αιστεία πάντω ο Σιμεώνε. Για τον πώ περπατάει. Θα περάσει η Φίλιπς, λε. Ξέρω εγώ. Δεν θα πάει κανένα δοκάρι. Κάτσε να δούμε το πέναλτι αυτό είναι. Δεν θα πάει κανένα δοκάρι. Τον βλέπω και θα δω τα βήματά του που φοβισμένα είναι. Όχι, το χάσε. Μέσα. Μπορεί γκολάρα. 5-5. Τώρα από ένα. Από ένα. Από ένα. 5-5 βαράνε από ένα. Όποιο το βάλει και το χάσει, ο άλλο πάει τελείωσε. Να διαβάσω ένα μήνυμα του Νίκο Πταγιανιτσά που λέει: δεν πίστευα ποτέ ότι με τόσα πλούτη θα ήμουν τόσο φτωχό ποδοσφαιρικά. Ιβάν κάνει ομάδα να γουστάρουμε εμεί.
η τουμπάρα να βουίζει. Είναι κακό στην άμμο να χτίζει παλάτια και ο Βοριάς τα κάνει. Θα μιλήσουμε και για το αγωνιστικό τώρα. Ιβάν, ξύπνασε, δαγκάνε τα δικά σου τα σκυλιά. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Χαιρετίσματα στον Νίκο, αλλά δεν νομίζω να κοιμάται ο Ιβάν. Ξέρετε τι του γίνεται εκεί πέρα. Οπωσδήποτε. Ναι. Είδαμε λοιπόν στο παιχνίδι το προχθεσινό μέσα στο Αγρίνο, ναι, αν και με καιρικές συνθήκες απαράδεκτες. 6-5. Πολύ. Δεν χάνετε πια νεράκι. Λοιπόν, ναι. Είδαμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ δεν στερείται υλικού. Mm. Καλό υλικό, ναι, πολύ γρήγορο υλικό. Θέλει μερικές προσθήκες ακόμα. Βέβαια είχε και τις απουσίες του. Το πάντως πάλι. Είχε πρόβλημα με τον προπονητή του. Πάλι, φάνηκε αυτό και πάλι, από τη διάθεση των ποδοσφαιριστών. Πάλι οι Ηρακλειδοί σας κράζουν. Πάλι με την πολιτεία είστε. Πάλι γλύφετε τα κόμματα. Πάλι ψάχνετε υπουργούς. Πάλι ψάχνετε βουλευτές. Πάλι ψάχνετε δημάρχους. Αυτά λένε. Τι δημάρχους ψάχνουμε, ρε φίλε. Ε? Γιατί, ποιο ψάχνει. Λένε Ηρακλειδείς, τι με νοιάζει εμένα. Λένε, τι να κάνω εγώ τώρα. Σπάνε και Ηρακλειδείς. Λένε οι Αριανοί, φωνάζουν να πούμε. Κάποτε του είπε ο υπουργό. 6-6. Ο Ιωαννίδης του Αριανού και του Ηρακλειδείς. Νομίζω ναι, βρείτε. Βρείτε κόπεδο, να σα κάνουμε γήπεδο. Δεν είπε. Τώρα την υπόθεση του Ηρακλείδη δεν την ξέρω καλά για να μιλήσει. Να μιλάμε κάτι που δεν ξέρουμε. Έτσι ακριβώ. Αλλά τώρα τι να σου πω. Το γήπεδο θα το κάνει ο Σαββίδης, θα το κάνει η πολιτεία. Υπάρχει και ένα ενδιαφέρον. Θα το κάνει. Ας βρουν λοιπόν ένα μεγάλο μέτωπο. Να κάνουμε εγώ τώρα μια ερώτηση. Να κάνουν γήπεδα. Να, για να μην κουράσουμε τον κόσμο. Να κάνουμε μια ερώτηση τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Άμα είναι να διαλέξουν να τους κάνουν γήπεδο ή ομάδα, τι από τα δύο θα διαλέξουν. Άμα είναι. Τώρα, δεν είναι 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.000. Και τα δύο είναι, φυσικά. Δεν είναι. 7-6. Λοιπόν, 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.000-340. Ερώτηση Κωστή Ραπτόπουλου. Σε οπαδούς του ΠΑΟΚ, φίλους του ΠΑΟΚ. Σας λένε. Έτοιμο το γήπεδο, έτσι μοκέτες, έτσι μακέτες, έτσι να πούμε τα σχέδια. 10 γήπεδα θα κάνουμε εκεί, 1 εκατομμύριο το χρόνο. Αρχίσανε να πούμε τα παλιά και θα κάνουμε και θα βάλουμε και θα ράνουμε και θα κάνουμε και θα ξυγείμε. Τι θέλετε, συγκινείται ο ΠΑΟΞΙΣ που ακούει τώρα ραδιόφωνο και βλέπει το 7ο πέναλτι τη. Όπα, το χάσε. 7-7. 7-7. Λες, να δούμε Φιλίπε Λουίζ, 7-7. Να δούμε κανέναν να γίνει Γιαννιτσόν Πάουκ τώρα εκεί. 14. Ναι, για Γιαννιτσά Πάουκ με θυμίζει τα πενάλτι. Λοιπόν, ερώτηση στου Παοξίδε τώρα, γιατί εσύ με τα λες και τα λοιπά. Τι διαλέγετε, ρε. Συγκινήστε με νέα γήπεδα, ρε. Να φύγετε από την Τούμπα που έχει τέτοια ακουστική. Τέτοια. Ω, φωνάζω σημαίνει τρελάθηκε. Βοήθεια ζητάει από τον κόσμο. Βοήθεια από τον κόσμο. Βοήθεια ζητάει από τον κόσμο. Ο Μαύρο θα το χάσει. Δοκάρι ο Μαύρο. Άμα το βάλει ο Σιμεώνε, το πήρε. Φωνάζει ο Σιμεώνε. Το πήρε ο Σιμεώνε, άμα το πάρει. Το πήρε ο Σιμεώνε, άμα το πάρει. Ναι, άμα το βάλει ο Σιμεώνε. Στην κερκίδα κοιμήθηκαν όλοι. Κοιμήθηκανε. Mm-hmm. Του ξεσήκωσε ο Σιμεώνε. Φωνάξαν κανέναν άλλον. Όχι, ο Χουανφρά θα βαρέσει. Δεν μοιάζει ένα πράγμα αυτό. Ε. Ω. Πίκρα αυτά τα απέναντι. Ο Χουανφρά. Καλά, λοιπόν, αν το βάλει τελειώνει. Αν το βάλει τελειώνει. Ορίστε. Τι πράγμα είναι αυτά τα απέναντι. Για να δούμε, για να δούμε. Τελείως. Πέρασε η Αθλέτικο. Το πήρε η Αθλέτικο. Έβαλε 8. Πέρασε η Αθλέτικο. Πέρασε η Αθλέτικο. Φωνάζει ο Σιμεώνε, κουλουτούμπες κάνει. Το πήρε ο Σιμεώνε. Το πήρε ο Σιμεώνε 0-0 και 0-0. Αγκαλιάζονται. Είναι ψυχολογία τι είναι τώρα, ρε φίλε. Ε? Αυτό ήταν ψυχολογία. Τώρα. Όχι, ρε φίλε. Αυτή είναι η μπάλα, ρε φίλε. Αυτή είναι η μπάλα. Από τον ουρανό στην Ελλάδα. Έγινε ανατροπή τώρα. Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, χειριτήρι έχει στην. Ναι. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Ρώτανε του Παοξίδη, άνοιξε γραμμέ. Θα ρωτήσουμε φυσικά. Άνοιξε γραμμέ. Καταρχήν. Θα... Ναι. Μισό λεπτό, ρε παιδί. Ναι. Άνοιξε γραμμέ, ρε. Πάρε, από πες. Τώρα, μισό λεπτό. Με ρωτά, γήπεδο ή συγκινήστε, ρε Παοξίδη. Αυτό είναι ένα δίλημα. Τι δίλημα, ρε. Όχι, όχι, για θα βγουν 100 Παοξίδε εδώ. Και ξέρει, θα πούνε. Έκανα, κάκα, πολλά... έκανα κάκα για το γήπεδο. Ναι. Δεν με νοιάζει το γήπεδο. Δεν με ενδιαφέρει το γήπεδο. Ομάδα θέλω να κάνω. Η ΕΠΟ έρχεται τον Οκτώβριο. Πρόσεξε και με πουλά τώρα για το γήπεδο. Δεν υπάρχει. Γιατί να σε πουλήσει, ρε φίλε. Η ομάδα είναι ανεξάρτητο κομμάτι. Θα γίνει, πρέπει να γίνει ομάδα. Η ΕΠΟ είναι πάλι άλλο κομμάτι. Πρέπει να αλλάξει από εκεί. Όχι, μην το κάνουμε σαν τους αεξίδες. Στόχος είναι το γήπεδο. Όχι, δεν είναι. Στόχος είναι το γήπεδο και αυτό είναι δρομολογημένο. Το δρόμο. Το θέμα είναι ναι, σε ποιο μέρος πρέπει να γίνει το γήπεδο. Αυτό... Να γίνει ένα ανακατασκευή τη Τούμπα ναι, ή να πάει εκεί δυτικά του Καρατάσου ναι, που λέμε. Θες να σου δώσω μια συμβουλή. Θες να σου δώσω μια συμβουλή. Να ανοίξουμε και γραμμές να πούμε. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Έχω την εντύπωση ότι οι γραμμές μας είναι χαλασμένες πάλι. Πάμε πάλι. Γιατί χτυπάω Μετρόπολης. Για κάντε μια δοκιμή να δούμε τι έγινε εκεί πέρα. 2-3-10-90-90-90 ναι, λοιπόν. Πάμε πάλι για να δούμε πώς έχουμε θέμα.
Τέλος πάντων. Ναι, τι εγώ λέω ότι το πρόβλημα είναι, ναι, το θέμα, ναι, το δίλημα του ΠΑΟΞΗ, ναι, πλέον μετά από αυτό που σκέφτεται να κάνει ο Σαββίδης. Ναι, ναι. Γιατί ό,τι κάνει είναι καλό για την ομάδα, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι. Το δίλημα, ναι, είναι εάν, όχι, πρέπει να γίνει, όχι, εγώ, στην Τούμπα το γήπεδο. Ναι. Γιατί η ναι, Τούμπα τη συνδέει η ιστορία του ΠΑΟΞΗ. Συνδέεται, ναι, με την, ναι, ιστορία. Είναι, ναι, το θρυλικό, ναι, γήπεδο τη Τούμπα, λοιπόν. Ναι, ναι. Έχει γράψει μεγάλες σελίδες. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω το λόγο. Αλήθεια. Επειδή βγαίνουν πράγματα από την ψυχή μου και από αυτά που έχω ζήσει. Αλήθεια, θέλει την αλήθεια. Μετά θα μου τα πει, μην με διακόπτει τώρα. Ναι, ναι. Επειδή θέλω. Ναι. Επειδή εκεί μέσα έχει γράψει μεγάλη ιστορία ο ΠΑΟΚ. Ναι. Το θρηλυκό αυτό έχει γίνει πολλές ανατροπές, πολλά sold out, πολύ οπαδική μαγιά, κερκίδα, αυτά, ναι, ανάποδα. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή να χορεύει ο κόσμος ανάποδα, ναι, να βλέπει 40.000 κόσμο, 80.000 χέρια πάνω. Ναι. Έχει γράψει δική του, ναι, ιστορία, ναι, αυτό το, ναι, γήπεδο. Ναι. Αυτό το γήπεδο είναι, θέλει μεγάλη σκέψη. Να αλλάξει έδρα, να αλλάξει τόπο δηλαδή. Εγώ είμαι και με το ένα, είμαι και με το άλλο. Θα ήθελα ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, ίσως κάπου αλλού, γιατί η τοποθεσία γήπεδο, του καρατάζου. Αυτή την Καβάλα ο πρώτος, γήπεδο με νοιάζει, ναι, λέει, και όχι η ομάδα. Ναι, κοίταξε να δεις. Ο πρώτος, 8-25, στέλνει. Η τοποθεσία γήπεδο του, ναι, καρατάσου, ναι, έχει πολλά πλεονεκτήματα. Να πούμε και τα πλεονεκτήματα, να πούμε και τα συν. Να δούμε με τις γραμμές. Δεν βλέπω γραμμές να έχει, ναι, δεν, πώς έχουν και πρόβλημα. Να μιλήσουν για το. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, του καρατά. Δεν έχει πρόβλημα, είναι ελεύθερες. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Ναι. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να πάρει εδώ να μας πει αυτά που θέλει. Ναι. Το θέμα είναι ότι η περιοχή του Καρατάσου δίνει πολλά πλεονεκτήματα για καινούριο γήπεδο και υπερσύγχρονο. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι δυτικά της πόλης. Θέλετε τζάμπα να το πάρει. Μισό λεπτό. Άλλο κομμάτι είναι αυτό, ναι, ρε φίλε. Ναι. Είναι άλλο κομμάτι. Λοιπόν, η Μακεδονία βρίσκεται από την περιοχή αυτή και προς τα πάνω. Μάλιστα. Είναι δίπλα η Εγνατία Οδός, ναι, είναι δίπλα ο Περιφερειακός. Ναι. Σε 4-5 λεπτά μπορεί να γίνει, ναι, εκένωση του γηπέδου, ναι, να αδειάσει ο κόσμος, ναι, να αδειάσει το γηπέδο. Τι θες δηλαδή να γίνει. Όχι, έχει, ναι, τα πλεονεκτήματα, λέω. Ναι, ναι. Εγώ είναι μεγάλο δίλημα. Πρέπει να σκεφτεί καλά ο κόσμος. Σιγά το δίλημα. Λοιπόν, ένα μειονέκτημα. Άντε, ρε, φύγε. Είναι μεγάλο δίλημα. Άντε να σας κάνει εκεί κάτι βοηθητικά που τρέχετε από το Λόλα στο Φόλα και από τη Μεσύμβρια να πούμε στα αυτά και να πάτε μες στην Τούμπα εκεί πέρα. Άμα φύγετε από την Τούμπα, καθαρίσατε, Τζόρνταν. Άμα φύγετε από την Τούμπα, καθαρίσατε. Στο λέω εγώ. Καθαρίσατε. Αν δεις και στην Ευρώπη όλα τα σύγχρονα γήπεδα. Άστερε τα σύγχρονα γήπεδα, στο πω εγώ το έργο. Οι νεοπαοξίδες που είναι άλλου είδους παοξίδες. Άμα φύγετε και από την Τούμπα και πάτε σε κάνα γήπεδο να πούμε φλωριά. Εντάξει. Όχι, το γήπεδο, ναι, πώς θα ονομάζει. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο του λέω. Αυτό είναι το μόνο, ναι, το μόνο μείον. Ναι, το μείον. Να μην, δηλαδή, ναι, το θρηλυκό γήπεδο της Τούμπας. Πάει το θρηλυκό. Του πάγου, είδε, εκεί θα μείνεις και θα πάρεις με ομαδάρα και είπε πρωτάθλημα. Πρέπει να γίνει τότε. Ή άμα φύγεις, τσάω μπαμπίνο. Στο λέω εγώ. Άκου. Πρέπει, ναι, να γίνει ανακατασκευή το τελικό της Τούμπας. Άσερετε. Να φύγει κάτω το. Ανακατασκευή ομάδα σου θέλεις. Α, την ομάδα. Άλλο κομμάτι. Δεν μας παραμυθιάζουν με τα γήπεδα και φεύγετε από το βασικό θέμα της ομάδας. Το οποίο είναι ΕΠΟ και ομάδα. Προπονητής μεγάλος, παίκτες μεγάλοι, αυτό είναι άλλο ομάδα κομμάτι, μεγάλη μα, τώρα. Και ΕΠΟ την παίρνω. Ωραία. Και γήπεδα και καρατάσω και χαιρετάσω καρατάσω. Μας δουλεύετε και κάθε 7 χρόνια κάνετε γήπεδο. Μας στείλετε τις μοκέτες, μας ανοίγετε το αυτό. Έτσι θα γίνει το γήπεδο. Θα σκαφτεί απ' εκεί. Κάτσε, ρε, απ' εκεί δεν. Άντε ρε παραμυθάδες. Κάντε ομάδα εκεί γιατί μας έχετε. Κάντε ομάδα, το λέω εγώ. Μα ζαλίσατε να κάνετε γήπεδο. Διαφωνώ εγώ με αυτά που λέτε. Έχει κόμμενα ο άλλο την άλλη την ανιψιά και την ιστορία. Και πρέπει τώρα εγώ να κάνω ρεπορτάζ ο Πιπίλιας και ο Κικίλιας. Άντε ρε παρατήστε με. Ομάδα ρε θα κάνετε. Τα χρέη τα πλήρωσε. Ναι, μια χαρά. Ομάδα θα κάνετε. Μπερμπάτοφ πήρε. Βρέσε τον Μπερμπάτοφ. Πήρατε. Ανακαίνιση Τούμπα την έκανε. Βράτε πάλι τα ίδια. Ρολόι έβαλε. Τι ρολόι η ομάδα έκανε ρε. Προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να κάνει. Θα κάνει και ομάδα. Ομάδα που αν μπορεί να κάνει 5 χρόνια. Άντε, δεν μπορεί να κάνει γήπεδο. Δεν κάνει ομάδα. Με την Τρίπολη παλεύει για την Πέμπτη. Α, σέρε που παλεύω με την Τρίπολη. Ποια Τρίπολη παλεύω. Καλημέρα. 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 Τι κάνετε. Καλημέρα. Κλείσε το ράδιο, φίλε, γιατί κάνει κουτρού τρού. Το κλείσα, δεν έκλεισε μισό. Μπράβο. Ωραία, έκλεισε. Άντε, μπράβο. Πώς τον αντέχεις αυτόν τον Ραπτόπουλο το φίλο μου εκεί πέρα. Σε έφαγε την ψυχή ρε άνθρωπε. Δεν πειράζει, καλός είναι. Ωραίος είναι ο Γουστάρας. Έχουμε μάθει. Έμα αυτό το πράγμα ρε παιδί μου. Μα τι σαράκι είναι αυτό να πούμε. Βρε ομάδα θα κάνουμε. Θα κάνουμε ομάδα. Θα κάνω λέει γήπεδο, θα κάνω λέει στη στροφή, θα κάνω λέει. Καλά ρε φίλε. Εμπορικά κέντρα, tasty foods, θα πουλάω σάντουιτς. Τι με νοιάζει εμένα. Ομάδα θα κάνεις. Και αυτό είναι business. Πώς θα κάνουμε ομάδα ρε φίλε. Πώς. Χωρίς γήπεδο πώς θα κάνουμε ομάδα. Α, δηλαδή, είναι αυτό που έχουμε. Αλλά το γήπεδο σας της πλάκας είναι. Ποια Τούμπα και παραμύθια. Μας δουλεύατε τόσα χρόνια με αυτή την Τούμπα. Θα κάνουμε γήπεδο και ομάδα θα κάνουμε. Τι, γιατί δεν έχετε γήπεδο. Γήπεδο είναι αυτό. Α, δεν σ' αρέσει. Όχι. Α, δεν σ' αρέσει, ε.
Τότε που λιώναν οι άλλοι κοινοί, ο νόμος της Τούμπας πάει, ο νόμος της Τούμπας. Εξυγχρονιστήκαμε. Φύγαν οι σαγιονάρες και τα μαύρα νύχια. Θέλετε παντοβλέ παπούτσια πάνω στην κρίση. Ανακαθείτε απίθανοι. Άντε να καθείτε. Αν έχεις, Ραπτόπουλε, αν έχεις ομάδα δεν χρειάζεται το νόμο της Τούμπας. Όταν δεν έχεις ομάδα, σωστό. Έχεις νόμο της Τούμπας. Σωστό, σωστό. Καλά, άμα πας στην Τούμπα ρε φίλε και σε έρθει να πάει κατουρίς, πού πας ρε φίλε. Νάτος που, νάτος που εξυγχρονίστηκε. Όταν 23 χρόνια είχε Ολυμπιακός, 23 ήττες, πού κατουρούσες. Άμα περιμένεις ρε φίλε μια μισή ώρα στην ώρα πάρεις εισιτήριο εκεί, πού πας ρε φίλε. Α ναι, όταν τα 23 χρόνια κέρδισες τον Ολυμπιακό, πού πάρκαινες ρε. Εμείς να το πάμε να το κάνουμε 123 χρόνια. Τα Datsun που τα παρκάρατε και τα Toyota, τα Hilux, πού τα παρκάρες ρε. Θες να κάνεις και εξυγχρονισμό, ομάδα θα κάνεις πρώτα. Τα παραμύθια λοιπόν, είναι. Έφτασε η ώρα του Οκτώβρη. Με το γραμμένο να πάρει τις εκλογές. Πρώτα είναι η επόμενη. Άντε ρε φύγε από εδώ. Πρώτα είναι η επόμενη. Άντε μπράβο. Παραμύθια. Αυτό που λέει ακούς. Μ' άρεσε ο Ίβιτσε χθες. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε πολύ το στήσιμό του. Τα τρία χαφ του τέταρτος ο Πέλκας τον έβαλε στην περιοχή. Είχε σε μεγάλη περιφερειακή κίνηση τον Πιτσιρικά από την Κατερίνη. Όχι, μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Ο Πανετολικός αδιάφορος, ο Πάοκ μ' άρεσε. Ναι. Όταν παίζει κερδίζει ο Πάοκ, οι άλλοι είναι αδιάφοροι. Άντε πάλι. Ναι. Ρε, το θέμα είναι ότι με τέτοιο καιρό δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα αγωνιστικά. Ναι. Το θέμα είναι ότι η διάθεση των ποδοσφαιριστών ήταν αυτό που μ' άρεσε εμένα. Ναι. Μέχρι και ο Κλάου γυρνάγε πίσω. Η διάθεση δηλαδή, η διάθεση έφταιγε. Τώρα θα πει φίλε ότι οι παίκτες φάγαν τον Ντούντορ. Γιατί δεν φαινόταν. Άντε πάλι. Ένα τελείω. Η ίδια απόδοση είχαν τώρα. Άντε, ναι, ναι. Χωρίς χάφε παίζει ο ένας, τρία χάφε βάλε ο άλλος. Σωστά. Τι δηλαδή διάθεση να έχει. Ο ένας έπαιζε χωρίς κόφτη και ο άλλος έπαιζε με 2,5 κόφτες. Και έβγαζε τον Μπέλκα τέταρτο στα χάφ. Πολύ ωραία το έπαιξε ο Σέρβος. Εμένα μου άρεσε. Άμα κάτι μου αρέσει, γιατί να μην το πω. Δεν κατάλαβα. Λέγε φίλε. Περιμένει την νέα του μου. Ωραία, ψηφίζω γήπεδο. Πρώτον. Ναι. Εμείς η επαρχία θέλουμε πιο προσβάσιμο γήπεδο. Δηλαδή, ποιο μέρος είσαι, πού παίρνεις. Και να, από Βέρεια είμαι. Και να μπορούμε να πάρουμε τα παιδιά μας στην Τούμπα. Να μπορούν να πάνε κατουρίσουν, να το πω και έτσι. Α, θέλετε και τουαλέτα τώρα. Μάλιστα. Φυσικά. Δηλαδή όταν κερδίζετε τον Ολυμπιακό 23 χρόνια. Εκεί δεν χρειαζόμαστε τουαλέτα. Ναι. Ραπτόπουλε. Μήπως να κάνουμε και τουαλέτες γυναικών, βεβαίως. Ραπτόπουλε. Ναι. Πρώτη φορά που κέρδισε στην Τούμπα μετά από τα 23 χρόνια ο Ολυμπιακός. Ναι. Εγώ πέταξα στη θάλασσα 4 ράδια παγκοσμίου λήψεως. Με με πειράζεις με αυτό το θέμα. Ω, δεν σε πειράζω. Α, μπράβο. Εντάξει, αγαπάμε την ομάδα μας. Εντάξει. Πρέπει να συγχρονιστούμε. Τι να κάνετε, λέει. Όταν βλέπεις Μπαρτσελώνα ή καμιά ευρωπαϊκή ομάδα, δεν σ' αρέσει μόνο την εικόνα που κοίταξε, στην Μπαρτσελώνα, άμα πέσει μπουκάλι, διακόπτεται ο αγώνας. Εδώ θέλουμε καφριλίκι. Δηλαδή, θες να παρατήσουμε το καφριλίκι, το γαβ-γαβ και να γίνουμε σύγχρονοι. Δεν με τα λες καλά. Να σου τα πω, να σου το εξηγήσω. Όταν πας σε ένα παλιό καφενείο, ψάχνεις καρέκλες, ένα τσιγάρο. Ναι. Όταν πας σε ένα πολυτελείας με δερμάτινα, μάλιστα. Ντρέπεσαι να τα ανάψεις το τσιγάρο. Δηλαδή εσύ έχεις μούτρα για πολυτελείας δηλαδή. Έτσι φαίνεται. Άντε ρε φύγε. Καλό βράδυ. Φιλιά. Για τώρα. Ναι. Πώς λένε, τι έπρεπε να απαντήσεις. Έλα, πες, ναι, τι. Οι μεταξωτοί κόλλοι θέλουν και... Σμίτι, επόμενη γραμμή. Ρε που θέλουν και γήπεδο υπάοξιδε σύγχρονο. Ρε που θέλουν και, πώς λένε, και πάρκινγκ ιδιωτικό. Τι γίνεται, ρε. Ομάδα δεν θέλουν, πάρκινγκ θέλουν. Πού τους βρήκανε, αλλοιωθήκατε ρε. Τι έγινε εσείς οι νεοπαοξίδες, τι γίνεται. Αλλοιωθήκατε ρε να πούμε. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι φίλε, εσείς είναι. Καλησπέρα, είμαι παοξής. Πολύ καλά κάνεις φίλε. Δεν με λέτε, το νέο γήπεδο θα έχει και τραπεζάκι μαζί με το κάθισμα. Να, τα θες και τα ακούζοντα. Καλά λέει ο άνθρωπος. Καλά λέει ο άνθρωπος. Άμα θα έχει μπίριτσα να πάρουμε ή μόνο θα καθόμαστε. Και πώς το κανονικά πλαστικό πρέπει να ναι, κανονικά. Ναι. Σωστό, ναι, τι. Κανονικά πρέπει να έχει. Το κυλικείο θα πουλάει μπίρες ή θα είναι μόνο νερά. Κανονικά πρέπει να γυρνάει ο άλλος με το μπετόνι στην πλάτη. Και πλαστικές. Βάζει με τη μάνικα, θα βγάλει και η μαλαματίνα πλαστικό. Θα βγάλει και η μαλαματίνα πλαστικό μπουκάλι. Κατάλαβες. Ναι. Τότε θα ψηφίσω και εγώ γήπεδο. Νάτος. Θες γήπεδο, καινούριο έτσι. Αν έχει μαλαματίνα και μπύρα με την κάνουλα. Ξέρεις γιατί το λες τώρα. Εσύ και οι άλλοι. Γιατί η Τούμπα έπεψε έναν έδρα και σου λέει τι Τούμπα να πούμε τι αλλού. Κατάλαβες.
κοίταξε, εγώ προτιμώ το γήπεδο αρκεί να έχει ευρωπαϊκές προδιαγραφές, δηλαδή να έχει μπύρα, μπαλαματίνα μέσα. Ναι, μήπως θες να έχει και οδοντόκρεμα fluoride, να κάνεις τα χρυσά τα δόντια, πώς το λένε, πλύσιμο. Όχι. Α, δεν θες, ναι. Αν τα έχει αυτά που θέλω εγώ, να κάνει γήπεδο Σαββίδης. Αν δεν τα έχει αυτά, ναι. Αν δεν έχει θα γίνει τι γήπεδο. Αν θα τα έχει φυσικά, αφού καινούργια. Τώρα θα σε βγάλουν και στις εφημερίδες και τις μοκέτες, διαστάσεις. Χαλιά θα έχει μπαίνοντα και στην είσοδο. Περσικά, υπτάμενα χαλιά θα έχει. Βέβαια. Καλά, κοροϊδέψεις εσύ, κοροϊδέψεις. Κάποια στιγμή θα γίνει όμως, κοροϊδέψεις. Τζορντάν, ναι. Όσο θα γίνω εγώ αλέντελον, τόσο θα γίνει. Καλά, και δικαιωμάσαι. Καλά λέει ο άλλος. Ομάδα θέλω να κάνω, σου λέει, ρε. Τι απαρατήστε με. Καλά, δικαιωμάδα θα κάνει. Ρε Τζορντάν, τα παπούτσα μου από κάτω δεν έχουν σόλες, είναι τρύπια και θα ψάχνουν κορδόνια καλά να βάλω. Ενάτο. Μ' αρέσει ο, ρε. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε? Πόσα λεφτά ξόδεψε, ρε, πόσο φίλε, αυτά είναι τα χρόνια για 37. Για ωραία, στην ομάδα, πώς, δεν ξέρω, φίλος. Δεν μου λες πόσα, Jordan, πόσα χρόνια ξόδεψε στην ομάδα ο άνθρωπος αυτός. Να σου πω κάτι, Τζόρνταν. Δεν με απαντάς όμως. Του πει. Το πόσα ξόδεψε στην ομάδα και πόσα χρωστάει η ομάδα στο Μουσείο Σαββίδη θα φανεί με την αποχώρηση του Σαββίδη. Σε ποιο να? Πόσα έβαλε και πόσα χρωστάει ο ΠΑΟΚ στο Σαββίδη. Θα φανεί, θα βγουν στην επιφάνεια μετά αφού φύγει. Εγώ τώρα, ξέρεις τι με κάνεις τώρα? Με μιλάς υποθετικά. Εάν όταν κάποτε φύγει. Όχι, κανένα. Ο Βαρδινογιάννης ήταν 30 χρόνια στον Παναθηναϊκό, 25 πώς ήταν. Άσε, μη κρίνεις Βαρδινογιάννη. Μπορεί να είναι και αυτός 30, ρε φίλε. Ναι, δε μη κρίνεις Βαρδινογιάννη με άλλους. Λοιπόν, εδώ επειδή έχουμε να κάνουμε έναν καθώς πρέπει κύριο όπως είναι ο Σαββίδης, δεν θα βάλει κανείς. Σαν επιχειρηματία το κρίνει τον Βαρδινογιάννη. Παμπώνυρο στις επιχειρήσεις του. Παμπώνυρος. Εγώ πολύ αμφιβάλλω αν έχει όντως βάλει τα λεφτά αυτά και με ποιες προϋποθέσεις τα έχει βάλει. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, άμα αμφιβάλλεις εσύ? Τίποτα, όχι, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να αμφιβάλλουμε κι εμείς δηλαδή? Όχι. Τα πλήρωσε. Εγώ δεν. Εσύ αμφιβάλλεις. Γιατί ένας που βάζει χρήμα, κύριε Τζόρνταν, πονάει το χρήμα που το βάζει. Αυτός δεν το πονάει, το πετάει. Δεν αδιαφορεί. Ο τρόπος που δείχνει, που φέρεται, συμπεριφέρεται, πώς αντιμετωπίζει τα δύσκολα της ομάδος μας, δεν φαίνεται να τον πονάει και τόσο. Ή έχει τόσα πολλά, όσα πολλά, πολλά, πολλά που δεν τον νοιάζει. Όταν είπε στο Μαρινάκι, εγώ τα λεφτά δεν τα πετάω, να ξέρεις, δεν έδειξε. Εντάξει, ότι τα πονάει. Και εγώ λέω είμαι όμορφος, αλλά όταν βγαίνουν έξω όλοι με φτύουν για την ασχημιά μου. Έλα, σταμάτα που είσαι άσχημος, κλείσε. Ακυρώνεσαι τώρα τέτοια πράγματα. Δίωξη στα Χανιά. Άκου τώρα, άκουσα. Δίωξη στα Χανιά για χειραγώγηση των αγώνων κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Πειθαρχική δίωξη κατά του ΑΟΜΗΚΟΝ Χανιά άσκησε ο αναπληρωτής ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ για χειραγώγηση και των δύο αναμετρήσεων με τον Ολυμπιακό για τους 16 του κυπέλλου Ελλάδος. Καλά, ρε εισαγγελέα. Από μπάλα δηλαδή σκαμπάζει, δεν έχεις. Είναι δυνατόν να ασκήσεις πειθαρχική δίωξη για μάτς που παίζει Χανιά Ολυμπιακός μόνο στα Χανιά? Έχετε τρελαθεί τελείως, ρε. Δηλαδή μπορούν τα Χανιά να στήσουν μάτς μόνα τους με τον Ολυμπιακό 6-0 και 4-1 μόνα τους? Ρε, τι εισαγγελέας είναι αυτός? Πάμε επόμενη γραμμή. Για το δικό σου το ζήτα θα τα πούμε αργότερα. Δεν τη γλίτωσες εσύ. Ρε, το 2011. Υπάρχει ένα θέμα δικό σου. Δικό σου δηλαδή για να μάτς Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Που συνομιλεί κάποιο ζήτα. Ποιος είναι αυτός? Ξέρω εγώ, ποιος είναι. Ο Ζωρό μπορεί να είναι. Πού να ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις, ε. Ότι είναι, ας βγει. Ας βγει, έτσι. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Δεν ξέρουμε. Ρωτάω τώρα γιατί ο Κουλιανός τα πόδια με σε μη, δεν ξέρω, λέει. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Έλα, καλημέρα. Γιατί εμείς εδώ ομάδα δεν έχουμε. Έλα, Γιάννη. Λέμε για τον Ολυμπιακό εδώ, κύριε εισαγγελέα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Πώς χειραγωγείται μόνο τα Χανιά και ο Ολυμπιακός μένει απ' έξω? Για το ζήτα θα πούμε εμείς μετά. Έλα, ρε. Φτάνει, βρε, μπουρ. Ναι, 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 καλά. Ναι. Αφήστε μας, θα μιλήσουμε κι εμείς. Έλα, πώς θα δεις το γήπεδο τώρα, με ρόδες, με καρότσι, πώς, πώς. Έλα, καλημέρα σας. Ναι. Λοιπόν, έχει ακόμα κόσμο. Ακούς μάλλον ακόμα κόσμο. Που δεν πιστεύουνε. Που δεν πιστεύουν τίποτα. Ναι. Που αναρωτιούνται αν ο Σαββίδης έχει ρίξει αυτό το χρήμα. Ναι. Όχι, ποιος, αμφιβάλλουν. Και ύστερα περιμένεις αυτή η ομάδα να δει προκοπή. Βγήκε η διευθύντρια του ΣΔΟΕ, της εφορίας, και είπε ο κύριος αυτός πλήρωσε 11 εκατομμύρια με την επιταγή εκεί όλοι αυτά. Το τσάι. Το τσάι, ναι. Αυτά τα πράγματα μόνο στον ΠΑΟΚ συμβαίνουν. Βέβαια. Σε καμιά άλλη ομάδα. Γι' αυτό υπέρ έχουμε από όλους. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θα πω Μάγκες.
δώστε μας εσείς το μέρος, γιατί και εκεί μαζουρίζετε. Θέλετε το και μέρος. Και θα δείτε αν κάνει ο Σαββίδης γήπεδο θέλετε. Και βοηθητικά. Ναι, αγοράζετε το μέρος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το αν θα φύγει ο Σαββίδης και θα αφήσει χρέη και το ένα και το άλλο ή χρεώνει την ομάδα, εδώ ετοιμάζει του γιους του. Θα ναι. Μας πούνε τα εγγόνια μας, θα μας πάρουν τηλέφωνο. Ναι. Ετοιμάζει δυναστεία. Εσείς μιλάτε αν φύγει ο Σαββίδης και χρεώσει την ομάδα. Ναι. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα. Τι λέτε. Πιστέψτε στην ομάδα, πιστέψτε στο έργο του κύριου Σαββίδη. Γιατί τόσο αυτό ρε παιδί μου. Τι να πεις. Τι να πεις. Δηλαδή ρε Ραπτόπουλη, άρεσε η ομάδα. Μ' άρεσε. Τ' άρεσε. Mm. Έχει υλικό η ομάδα, έχει γρήγορους μπροστά. Ναι, φάνηκε όμως όντως ότι θέλα να τον φάνε τον προπονητή. Εγώ είδα έναν αναγεννημένο Κλάος. Είδα μια ομάδα να τρέχει αυτά. Και είναι το Βούρκο. Έτσι είναι. Τι να πεις. Φάνηκε ότι θέλα να τον φάνε. Δεν ξέρω τι είχαν μέσα αποδυτήρια, τι πρόβλημα είχαν με τον Κροάτη. Εσύ δεν μπορεί να τους λες ρε Γιάννη τη μια μέρα. Ναι. Δεν ήπιατε το γάλα σας. Είστε κοντοί. Ναι. Την άλλη μετά να λες είμαι περήφανος για σας. Και μετά την άλλη να λες δεν έχω ιντέγη εγώ και δεν έχω τέτοια. Σωστά, αυτό το. Και εγώ είμαι ποδοσφαιριστής και εγώ. Τι να σε κάνω. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν. Τελικά με από το Πασόκ το ότι ρίξατε στη Νέα Δημοκρατία τώρα την Άγκυρα. Α, αυτά δεν με απασχολούν εμένα Κωστή. Εγώ κοιτάζω την ομάδα. Τώρα διαφωνάζουμε ΠΑΟΚ, Πασόκ, Ηλεκτρός. Θα φωνάζουμε εσύ το Νέα Δημοκρατία. Δεν τα φωνάζουν ορισμένοι. Εμείς φωνάζουμε πάντα ΠΑΟΚ. Εντάξει, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει και θέματα με την πολιτεία. Πώς θα γίνει δηλαδή. Τελικά ο ΠΑΟΚ η μόνη ομάδα Ιορδάνη και Κωστή που κέρδισε μέσα στο Βεσφάλι, ναι. Μέσα, ναι. Μόνη. Κανένα δεν πέρασε, όλοι τριάρε τρών. Εσύ ούτε η μπάγκερ πέρασε τώρα, τι ψάχνεις. Τι να δεις τώρα, και ξέρεις ότι το χαβαλέσιος ήταν η Ιορδάνη. Mm-hmm. Παίζαν οι δυο γκόμενές μας στις προάλλες εδώ στο Βεσφάλεν. Τι έκανε ο Βεσφάλεν? Στο Βεσφάλεν εδώ παίζαν οι δυο γκόμενές μας, η Ντόρτ με την Τότεναμ. Ναι, ναι. Με την Τότεναμ. Τα δυο γκομενάκια μας, δεν γκομενάκια μας τα δυο. Οι φιλινάδες, ναι. Τι Τότεναμ. Τι να πεις, τι να πεις. Λοιπόν, πιστεύω στην ομάδα εγώ, τα πλέοφ είναι δικά μας. Ναι, αυτό. Μόνο να γυρίσουν οι τραυματισμοί. Αυτό με απασχολεί εμένα. Δεν μου λες τους μείον βαθμούς που θα τους φας τώρα, στο πρωτάθλημα ή στα playoff. Πού θέλεις. Κοίταξε, άμα δεις στα διάφορα site. Ναι, ναι. Μείον έχεις θα φας, το λέω από τώρα εγώ. Πού η θες. Μεγαλύτερη τιμωρία θα φας. Πού θες. Αυτό το πάκουμε να τα κάνουμε. Πού θες να τους φας. Θα φάμε εδώ στο πρωτάθλημα. Θα πάμε στους 35. Θα πούμε μάλλον σαν τελευταίοι στην πεντάδα. Θα ξεκινήσει πιστεύω η ΑΕΚ με 4 ή με 3, εμείς με 0. Δηλαδή δεν σε συμφέρει να τους φας στα play-off. Με 4 νίκες, 2 ισοπαλίες βγαίνω εγώ, τελείωσε, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή τώρα άμα φας μείον 6 πόσους βαθμούς έχεις? 35 θα πάω. Τώρα 35 θα πάω. Τώρα 30... Ένα πάνω από την Τρίπολη πάλι. Ένα πάνω από την Τρίπολη. Πέμπτη πάμε. Μπαίνουμε ωριακά στην πεντάδα. Ωριακά στην πεντάδα. Τι ωραία. Δύο νησίδες φυσικά στο Σιμουλίτη, στην Μπαρτσελώνα. Ναι. Της πόλεως. Ναι. Α, μια και μιλάω για, για την Μπαρτσελώνα. Ναι, ναι. Δεν μου λες, εκεί στο Αγρίνιο έριχνε καρέκλες, έριχνε καναπέδες. Και ο κόσμος ήταν πιο πολύ από ό,τι είχαν αυτοί στο Καρτατζόγλιο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Η Λαοθάλασσα, τι γίνεται αυτή η Λαοθάλασσα. Θα μου πει κανείς. Εγώ θέλω, μην το καιρό, εγώ θέλω να μου πεις. Καρέκλες. Φέτος δεν έκανες πάντως sold out, έτσι. Ω, δεν έκανε με την Τόρκουν μέσα σε 3 ώρες. Σε παρακαλώ, δεν θα λες ψέματα. Άρα τώρα μήνα 500 εισιτήρια με τον Ολυμπιακό, κάτι έγινε. Με την Τόρκουν κάναμε σε 3 ώρες sold out. Πώς δεν κάναμε. Δεν θα λες ανακρίβεσαι, φίλε μου Κωστή. Εντάξει τώρα, φίλε, τώρα να πούμε. Πώς τώρα. Θα τα λέμε όλα. Θα τα λέμε όλα. Μιλάμε αν έκανε sold down. Και σου λέω, έκανα με την Dortmund σε 3 ώρες. Sold down. 8 ώρα ρίξα τα εκδοτήρια το πρωί, στη Σένικ δεν υπήρχε χαρτάκι. Ναι. Τα λέμε όλα, δεν είναι. Ναι. Πώς, για. Με τον Πανιόνιο το 2011 τι έγινε, τι άκουσες τίποτα με τον Πάο. Τίποτα. Εγώ έμαθα ότι δεν υπάρχει ούτε. Έκανες φιλίες το ένας ή το άλλος. Όχι, έτσι. Είναι δηλαδή ψέματα του, το μα ίδια αυτά. Όχι, για αυτούς που νομίζετε εσείς δεν είναι. Όχι, δηλαδή δώσατε το μάτς. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι κάνατε, τι έγινε. Αλλά και σε τώρα ακούς τώρα λόγια του κόσμου τώρα. Λόγια του κόσμου για τον Πάο και λόγια του κόσμου για τον Μαρινάκη. Και εσύ τώρα τι ακούς τώρα, καθένας λέει το κουντόκι το μακρύ του. Άμα τι είστε, ρε. Μια ο ελέφαντος μου λέει, λέει κάτι, ακούνετε λόγια και τα λοιπά, σαχλαμάρι. Λέει για τον Πάο, λέει να σε σαχλαμάρι. Θα τη βρει τη λύση ο Μπούζος εκεί με το επιτελείο του. Μη μα σα. Τελικά να πω εγώ ότι για όποιον ακούγονται κακά λόγια, να μην πω εγώ τίποτα. Σωστός. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Είμαστε καλά, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Μάγκες, να είστε καλά, ό,τι καλύτερο να έχετε. Έτσι. Εύχομαι. Έγινε, Γιάννη.
Θα τα πούμε. Πανιδίν, να είστε καλά. Θέλει το ποδόσφαιρο καθαρό, Πάοξη. Δεν έγινε τίποτα. Η δική μου δεν. Ψέματα, δεν. Θέλουμε εξυγίανση, έτσι. Φυσικά, άμα είναι κάτι με αυτό, α βγει. Να βγει, ναι. Φυσικά. Να το πάρει ο εισαγγελέα και να τιμωρηθεί. Γιατί όχι. Άρα, δηλαδή, εφόσον δεν τιμωριέται κανένα, δεν μπορούμε να πούμε και κανένα τίποτα. Ούτε για τον Μαρινάκη, ούτε για τον Μελισανίδη. Υπάρχουν... Ούτε για τον Σαββίδη, ούτε για τον. Εδώ υπάρχουν. Λένε δηλαδή ότι υπάρχουν κάτι ενδείξει. Ναι. Από τι ενδείξει μέχρι να φτάσουμε στι. Όχι μέχρι τις αποδείξεις, ναι. Να παραπεμφθούν μετά, ναι. Αν υπάρχουν αποδείξεις και ναι. Πιαστεί κάτι, έτσι. Να γίνουν δικαστικές μάχες. Γιάννη, σωστά δεν τα λέει. Βέβαια. Έτσι. Και μετά από τις μάχες, πρόσεξε να δεις, ναι. Πάλι δεν είναι κάτι. Έτσι. Πρέπει να βγουν οι αποφάσεις. Αποφάσεις. Μην πείτε τίποτα για τον Ολυμπιακό Τρομοκρατική Οργάνωση και τα λοιπά. Ναι, αλλά υπάρχουν δικαστικές εγκρεμότητες. Τι, εκκρεμά! Ναι. Έχει καμιά απόδειξη. Δεν υπάρχουν ενδείξεις. Υπάρχουν στα δικαστήρια εκκρεμότητες. Οι εκκρεμότητες. Κάτσε να βγουν οι αποφάσεις. Μέχρι να βγουν οι αποφάσεις. Αλλά πρόσεξε, εκείνος είναι σε προχωρημένο στάδιο. Δεν ξέρω τι είναι. Κάτσε ρε φίλε, είναι στα δικαστήρια. Γιάννη, τι να το πω τώρα. Τίποτα δεν θα με πει. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ο ένας υπάρχουν ενδείξεις και στον άλλον υπάρχουν δικαστήρια. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι, τι άρεσε. Πάντως απόφαση δεν υπάρχει και για κανέναν. Εντάξει. Άρα δεν μπορούμε να πούμε για κανέναν τίποτα. Όχι, μέχρι να βγουν οι αποφάσεις. Αθώοι όλοι. Όχι αθώοι. Αθώοι. Ναι, ναι. Μέχρι να βγουν όλοι μέχρι να αποδείξουν ότι δεν το. Έτσι. Έτσι. Επόμενη γραμμή. Είδες Γιάννη πώς είναι, η δική μας καλή ή άλλη. Όχι, ρε, ναι, ό,τι λέει ο νόμος. Ο νόμος. Ναι, αλλά η δικαιοσύνη δεν την αφήνει η δικαιοσύνη μετά η δικαιοσύνη. Πού είναι η δικαιοσύνη, α, δεν καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Περιμένει αυτό να δικαστεί. Ναι, 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 φίλε, καλημέρα. Τζορδάν. Έλα. Θα σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Είπες μπράβο σε κάποιον, πώς τον είπες, καμένο. Ναι, για, τις, για τη στάση του. Το πρόσεξε. Όχι, 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 μισό λεπτό. Κατάλαβες γιατί είπα. Που υπερασπίστηκαν το Σαββίδι. Ναι, ναι. Γι' αυτό το πράγμα δηλαδή. Για, όχι, που υπερασπίστηκαν. Το κράξανε πρόβλημα. Τον άλλον, ναι. Ναι, κράξανε τον άλλον γιατί τον είπαν φιλοξενούμενο στον Πόντιο. Δεν μου λες. Πού ήταν όλοι αυτοί 25 χρόνια πριν όταν ήρθα εγώ, με υπερασπίστηκε εμένα κανένα. Εσύ ποιο είσαι. Ρωσοπόντιο σήμερα, φίλε. Μαζί σου, μέρε φίλε. Υπερασπίστηκε κανένα. Μαζί σου. 25 χρόνια. Και βγήκαν τώρα και υπερασπίζονται και καλά το Σαββίδι γιατί έχω σε κάπου σε εκατομμύρια στο. Το ίδιο είναι, φίλε. Να χώνε άλλο εκατομμύρια. Το ίδιο είσαι εσύ. Δεν τον υπερασπίστηκαν για αυτό το πράγμα. Φίλε, δεν είσαι το ίδιο. Δεν είσαι το ίδιο. Δεν τον υπερασπίστηκαν για αυτό το πράγμα. Εμένα άκου. Άκου, φίλε. Άκου. Φίλε. Από το που λέω, συμφωνώ μαζί σου. Δεν είμαστε το ίδιο. Καταρχήν, πρόσεξε να δει. Δεν υπερασπίστηκαν για αυτό το πράγμα. Τον υπερασπίστηκαν γιατί τον είπανε Ρωσοπόντιο κάποιοι. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Ναι. Και εγώ με Ρωσοπόντιο. Δεν ενοχλήθηκανε ρε τώρα μετά από 25 χρόνια. Ναι, τον είπαν φιλοξενούμενο. Ναι, και εμένα φιλοξενούμενο με λέγανε. Αυτό σε ναι, ρε φίλε, τώρα. Ναι. Κοίταξε, εσύ ρε φίλε και εγώ, ας πούμε, είμαστε ανώνυμοι. Αυτός είναι κάποιος επώνυμος. Πήρε ελληνική υπηκότητα. Δεν πάβει να είναι όμως Ρωσοπόντιος, ρε φίλε. Δεν πάβει να είναι Ρωσοπόντιος, τελείωσε. Τι να σου πω, ρε φίλε. Άνοιξε το λεξικό, άμα δεις λέξη Ρωσοπόντιος. Δεν έχει λεξικό. Είσαι άξιος της μοίρας σου μετά, ρε φίλε. Που είναι από το 22 στην Ελλάδα και ακόμα και αυτοί όταν ήρθα εγώ το 89, Ρωσοπόντιο με ανέβαζαν, Ρωσοπόντιο με κατέβαζαν. Οι πόντιοι που είναι Έλληνες στη Γερμανία, τι είναι, Γερμανοπόντιοι. Όχι, μπλέξαμε τώρα. Τι είναι αυτά, ρε φίλε, τώρα. Τι είναι αυτά που με λες. Μη με βάζεις σε αυτή την κουβέντα, εγώ είμαι κάτι κοσμικό. Εγώ απλά δεν αντέχω αυτή την υποκρισία. Δεν την αντέχω την υποκρισία. Για όποιον είμαι εγώ Ρώσο, α είμαι Ρώσο. Εσύ τι είσαι, Πόντιο τώρα από τη Ρωσία. Εγώ. Ναι. Εγώ γεννήθηκα στην Τυφλίδα, ρε φίλε. Και ήρθα το 89 στην Ελλάδα. Και τώρα τι σε πειράζει, πήρανε το μεγαλομέτωχο, έμεινε μόνο δηλαδή αυτό. Ρε εσύ. Τι είναι αυτά που λες, ρε φίλε. Τζόρντα δεν κατάλαβε. Τζόρντα δεν κατάλαβε. Λέει ρε παιδί μου, πού είναι ο καμένος σε μένα να με πει τότε. Δεν... Μπορεί να φίλε να μην ήταν. Ναι. Πριν 25 χρόνια να αφήνα με υπερασπιστεί. Να πάει να βάλει στα μυαλά των Ελλήνων ότι και εγώ Έλληνας είμαι. Πού ήταν τότε ο καμένος. Δεν είχε κανένα συμφέρον από σένα, ρε φίλε, ο καμένος. Οικονομικά. Εντάξει. Αρχίζει και υπερασπίζεται και το παίζει, ξέρω εγώ, Έλληνα ράς και αρχίζει και υπερασπίζεται, ξέρω εγώ. Μην λέτε τον άλλον Ρωσοπόντιο. Όχι, ρε, καλά κάνουν και το λένε Ρωσοπόντιο. Μάλιστα. Αυτά. Να σε καλά. Ακούστηκε κι εσύ. Είναι από τη Ρωσία ο φίλος, γεννήθηκε στην Τυφλίδα και λέει γιατί δεν με υπερασπίζεστε εμένα. Και με λέτε Ρωσοπόντιο. Γιατί εσύ, φίλε, δεν είσαι Ιβάν Σαββίδης. Πώς θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, άκου τώρα. Λέγε. Την άλλη εβδομάδα παίζει ΠΑΟΚ Καλονή. Ναι. Και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Ωραία. Λοιπόν. Πώς μπορεί να χάσει την πέμπτη θέση. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Δεν. Θα είσαι την πεντάδα, θα χτυπήσεις την καμπάνα. Και 6 να φάει και 8 να φάει που δεν τρώει, δεν υπάρχει περίπτωση να φάει. Πάνε στον κόσμο, Τζόρνταν, μη φοβάσαι. Θα είσαι πέμπτος. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Ναι, γεια Τζόρνταν. Για χαρά. Εδώ είναι. Τζόρνταν, τι λέει, για πες μου την άποψή σου για το καρατά σου. Τι να πω εγώ, Κωστή, μη γελάς.
Τι να πω, τώρα είναι ένα δίλημα αυτό, αν πρέπει να γίνει εκεί ή στην Τούμπα. Μπείτε σε ένα δίλημα, παιδιά, τώρα ασχοληθείτε κανένα τρίμηνο. Δεν είναι απόφαση μια ημέρα σε αυτό και σκέψη. Θέλει να μετρηθούν πολλοί παράγοντες. Μέχρι να βγάλετε απόφαση, θα έρθει ο Μελισσανίδης. Πρέπει να γίνει καταρχήν. Σας κάνει ένα διπλό καλό. Καλό, πάσε. Τώρα α το Μελισσανίδη. Χτίζει και αυτή καμιά δεκαετία. Ολυμπιακός άλλο ένα. Και με τι εσένα θα χτίζετε. Άλλο είναι το αγωνιστικό κομμάτι, άλλο είναι αυτό. Αυτό θα γίνει ένα γήπεδο εκεί για μια ζωή μετά πάλι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω θα γίνει. Πρέπει να γίνει με προσεκτικές κινήσεις, ας πούμε. Κατάλαβες, να δούμε πού πρέπει να γίνει. Λοιπόν, Τζόρνταν, είμαι το παιδί από τα Διόδια που σταματάς και τα λέμε. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Ο παρατηρητής. Α, στο πέρα, εδώ, στο αυτό. Μάλιστα. Στην ανάληψη. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, αγόρι μου, σε θυμήθηκα. Λοιπόν, για πες μου τώρα, εδώ είμαστε 36 άτομα, οι 35 είμαστε ΠΑΟΚ και ο ένας είναι Ολυμπιακός. Τι να τον κάνουμε. Να τον προσέχετε σαν τα μάτια σας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να το ρίξουμε στη λίμνη κορώνια. Αυτός είναι συλλεκτικός εκεί, πρέπει να το προσέχετε, ρε φίλε. Ρε να γλιτώσουμε. Όχι, αγόρι μου, όχι. Γιατί, όπως και εσύ ρίξε τον Κωστή εκεί σε καμιά. Το κάνετε καζούρα, ρε. Βάλετε χιούμορ στη ζωή, είναι ωραία, ρε αυτά. Ναι, αλλά τρέλα μας πουλά. Εδώ δεν λέει ότι τον αδίκησε ο διαετής, λέει. Ας το να χάρει το τελευταίο πρωτάθλημα αυτό φέτος τώρα. Το άλλο θα το πάρει. Το άλλο θα το πάρει Μελισσανίδης. Κατάλαβες, ας το να χάρει τώρα το τελευταίο. Ο άλλος κάνει μελλοντολογία τώρα. Μια υποθετική μελλοντολογία. Ποιος θα το πάρει. Δεν πειράζει, και ο άλλος αδερφός είναι να το πάρει ο άλλος. Λοιπόν, έχω δηλώσει Σαββίδη. Που λέει τον ΠΑΟΚ θα τον κάνει μεγάλο. Ναι. Μετά από 2 χρόνια θα τις φέρω εκεί στο φίλο μου τον Κωστή να τις δει, να τις ακούσει, γιατί πολλά λέει για τον ΠΑΟΚ. Πότε το είπα ο Σαββίδης ότι θα κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο? Το καλοκαίρι πας στην Παναγία σου Μελά. Α, πας στην Παναγία σου Μελά, παίρνεις την ευλογία κι εσύ. Όχι, ναι, εγώ θέλω να τους δεις το εξής. Τι δεν έκανε από αυτά που είπε. Αυτό ακριβώς. Και ο άλλος ο προηγούμενος που είπε για τα αν έβαλε δεν έβαλε, τι δεν έβαλε, δεν ξεχρεώσει τον ΠΑΟΚ. Τι δεν έκανε από ό,τι είπε. Τι δεν έκανε από ό,τι είπε. Τι δεν έκανε από ό,τι είπε. Ομάδα. Τι. Αυτό δεν έκανε. Προσπαθεί. Θα την κάνει. Ο άνθρωπος προσπαθεί. Και ο Κόκαλης έκανε 6 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα όταν ήρθε στον Ολυμπιακό. Τι σημασία έχει. Ναι, αλλά πήρε τον Κοκαλιάρη. Ενώ εσύ τώρα πήγε στο ξενοδοχείο και το διαψεύδεις. Τώρα που αλλάζει έπο χέρια. Θα τα κάνει όλα, μην σταματήσει. Να αλλάξει, μην το θεωρείς και 100%. Εγώ σε καλό δρόμο είναι. 100% κατά 80%. Το ξέρω ότι είσαι πολύ καλό δρόμο. Γιατί τυχαίνει να ασχολούμαι έτσι με τα κοινά και ακούω τι γίνεται και μαθαίνω. Και κάτι άλλο, ρε Τζόρταν. Γιατί δεν τρώμε μείον 15 να βγει ο Ηρακλής πεντάδα. Τόσο πολύ θέλουν να βγουν τα παιδιά. Θέλουνε, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά δεν μπορούνε. Αυτό λέει ο Γασμό. Μα δώσουν μείον 15 να βγουν αυτοί. Και πάλι δεν βγαίνουν, είναι πιο πάνω κι άλλε ομάδε. Πάντω μαγιά σα πουλήσανε φέτο. 3-3 στο ένα μάτ το Καφτατζόγλιο δεν το είδατε. 1-0 στο άλλο μάτ. Αίτη τη φύγαν και από την 5 βαθμού χάσαμε από τον Ηρακλή και 5 από τον Παθρακικό. Και κάναμε την ΑΕΚ δεύτερη και πετυχημένη η ΑΕΚ. Εμεί ήμασταν οι αποτυχημένοι. Η ΑΕΚ δεν ήταν. Την πεντάρα που τη φάγανε και παρακαλούσαν να σταματήσουν. Πρόπερση με την Τούμπα. Πάντως ένα μήνυμα εδώ. Άκου εσύ με τα Διόδια. Λέει, ποιο γήπεδο λέει ρε. Κιλάρισα έκανε το ΑΕΑΛ Φυσί Αρίνα. Αλλά από ομάδα τίποτα. Α, Κιλάρισα για άλλα ομάδα λέει και το γήπεδο είναι μια χαρά. Εντάξει, δηλαδή Κιλάρισα έκανε γήπεδο. Ναι. Αλλά ομάδα δεν έκανε. Όχι, δεν το ξέρει ο φίλος το θέμα. Α, δεν το ξέρει. Πήρε τα δάνεια ο άλλος από τη Μαρφίνη εκεί από την τράπεζα του Βιενόπουλου και την ψώνισε ο άλλος και ρίξαν τη Λάρισα στη Β' Εθνική τότε. Α, δεν τα ξέρουμε. Κωστή. Εγώ ξέρω αγόρι μου ότι ο Σαββίδης μόνο καλό κάνει στη Θεσσαλονίκη και όχι κακό. Και τώρα άμα κάνει το στρατόπεδο θα βάλει και 2.000 άτομα να δουλεύουν εκεί. Ναι. Που ξέρεις πόσο πολύ ανάγκη το έχουν. Ή έχω άδικο σε αυτό. Όχι. Εκεί από... Α, μπράβο. Να βάλει τίποτα. Ο Σαββίδης φιλάθλους πήρε του εκεί. Έτσι. Τι, γιατί. Δεν είναι κόσμος αυτός. Φυσικά 2.000 άτομα άνεργα. Α, δουλεύουν κάνα 2 χρόνια εκεί πέρα. Τι θα βάλει, Ηρακλειδής θα βάλει, Παοξίδες θα βάλει. Ό,τι και να είναι, τι θα πει. Αριανούς θα βάλει, τι θα βάλει. Αντικοινωνικά θέματα δεν είναι. Όλοι Πάοκ είναι, όπως λέει και ο συνάδελφος εδώ. Όλοι οι πόλοι Πάοκ είναι. Όλοι οι πόλοι είναι Πάοκ, βέβαια. Ε, τι είναι, σπρώμαυροι είμαστε. Έξω από την πόλη. Έξω από την πόλη τι γίνεται. Έξω από την πόλη υπάρχουν και λίγοι γάβροι, υπάρχουν και λίγα σκουλίκια, υπάρχουν. Μάλιστα, όχι τέτοια. Κόπηκε ο φίλος. Τους έδωσες θάρρος. Εντάξει. Πήραν θάρρος. Πού τους θυμήθηκε τους άλλους. Μισκίνη λέει, αν η ζήλια τα ψώρα θα κολούσε όλη η χώρα και εγώ και γήπεδο θα κάνω και η ομάδα γίνεται. Τι γήπεδο και χαζομάρες. Είμαι 21 ετών και από τα 8 μου πάω στο γήπεδο. Προτιμώ λοιπόν ομάδα σοβαρή με πειθαρχημένο προπονητή. Το γήπεδο λέει τι να το κάνω.
Λοιπόν, να κάνουμε ομαδάρα και να κάνει την Τούμπα λέει όπως πρέπει. Έτσι, ωραίο σε 2-28. Κοίταξε να δεις, η ομάδα. Θες να κάνεις την Τούμπα καλύτερη. Άκου. Πάρε και ένα ωραίο βοηθό. Τώρα μια αλήθεια. Ναι, και κάνω ομαδάρα να κάνεις, ναι. Με δύο απώλειες μπορεί να διαλύσει η ομάδα. Ναι. Το γήπεδο είναι αυτό που μένει, να ξέρεις. Αν πάμε σε αυτό το δίλημα καθαρό αυτό και πούμε η ομάδα ή γήπεδο. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό. Το γήπεδο θα μείνει, ρε φίλε. Μάλιστα. Η ομάδα φέρνει παικταράδες. Και δύο μπορεί να φύγουν με μεταγραφή ή να σπάσει ένα σε ένα πόδι. Πώς το τρώτε το παράμυθι. Ποιο παράμυθι, ρε. Σε αυτή την πόλη, ρε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει ομάδα. Ομάδα προσπαθεί να κάνει ομάδα, φυσικά. Πώς το τρώτε αυτό το παραμύθι. Παραμύθι, ρε, φίλε. Πώς το τρώτε αυτό το παραμύθι. Κοίταξε, εγώ. Φίλε, εγώ αν ήμουν παοξής, θα έλεγα. Άκου εδώ, φίλε, ευχαριστώ πολύ για όσα έκανες για την ομάδα μου. Ναι. Όμως. Εγώ, φίλε, βλέπω την ομάδα μου και κλαίω. Δεν είναι ομάδα αυτή, δεν είναι προπονητής αυτός. Κάνε μου ομάδα. Και άμα θες να κάνεις γήπεδο. Καλώς θα το κάνεις. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να κάνω ομάδα. Εντάξει, και το γήπεδο έχει κονόμα, να ξέρεις. Έχει εμπορικούς χώρους εκεί πέρα, έχει άλλα πράγματα. Είναι business. Το ποδόσφαιρο είναι business. Για σένα τι είναι, ρε. Και για μένα είναι καλό και ομάδα να κάνω. Πάμε στην ώρα, βρε. Ασχολήσουμε τον προπονητή που θα είναι ο Λουτσέσκου του χρόνου. Ποιος είναι καλός προπονητής. Ναι. Πάμε στον κόσμο. Πάμε. Τι γήπεδο, ρε Ταγάρι. Εγώ άλλα περίμενα να ακούσω από εσάς, ρε Ταγάρια. Το γήπεδο ομάδα είναι... θέλω, ρε, να ακούσω. Ομάδα θέλω, ρε Ταγάρια, ρε Ταγάρια. Γήπεδο... Καλημέρα, άντε, ρε Ταγάρι. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα, έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι φίλε μου. Ναι, φίλε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το γήπεδο. Φώναξε λίγο. Θέλω να πω το εξής. Το βασικό προϊόν της ομάδας του ΠΑΟΚ είναι η ομάδα του, έτσι. Ο κόσμος έρχεται να δει την ομάδα. Δεν έχει την αντικτήρια. Κοίτα, οι νεοπαοξίδες είναι πελάτες. Δεν έχει τη μαλλιά, την παλιά τη μαγιά, το καφριλίκι, το αυτό, το άου. Είναι πελάτες. Θέλει το γήπεδο, το πάρκινγκ. Δεν θέλει ομάδα. Θέλει να πηγαίνει, να κάτσει στο δερμάτινο. Αυτό είναι δικαίωμά του. Εγώ δεν μπορώ να τον πω. Γιατί εγώ πάντως λέω ότι αν ήμουν θα ήθελα άλλα πράγματα. Τα γήπεδα δεν είναι lounge να πεις το καφεδάκι σου. Εγώ αυτό λέω, ρε παιδιά, τώρα να είναι θέμα τουαλέτας. Εντάξει, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Τώρα αυτοί δεν έχουν πει στην Τούμπα να ακούσουν την ακουστική της Τούμπας. Μόνοι τους να πάνε. Μόνοι τους να φωνάξεις, λοιπόν, να φωνάξεις από τη θύρα 4 μόνος σου το πρωί. Ξέρεις τι, αν πας στην Επίδαυρο και στην Τούμπα, άμα πας ψηλά από την Επίδαυρο και στην Τούμπα, η ακουστική της Τούμπας είναι καλύτερη από τις Επιδαύρου. Ότι είναι εδώ Επιδαύρου, το θέατρο. Κι άλλος λέει να φύγουμε. Να τους κάνουν κανένα γήπεδο. Όχι, με ταρτάν. Δεν είπε να άκου τώρα. Να πάνε και οι νεοπαοξίδες εκεί οι καινούργοι, να έρθουν και οι γκόμενες να δουν το καινούργιο μπορεί γήπεδο. Βαμμένες από πάνω μέχρι κάτω και να δεις μια Τούμπα, θα δεις και βλέπεις τη Λαμπύρη το πρωί. Καταρχήν, κάποιο γήπεδο δεν γίνεται πλέον με ταρτάν. Δεν γίνεται. Δεν το γνωρίζει. Ή θα σκάψουν την Τούμπα αυτό το ταρτάν και θα το κατεβάσουν και άλλου κάτω να κάνουν δικαστικά. Άντε ρε, ομάδα δεν κάνανε ταρτάν. Χαϊβάνι. Άιντε βρε τώρα. Λέγε φίλε, συνέχισε. Ναι, εντάξει τώρα, άμα θέλει να ξεκινήσει να κάνει κάτι. Επειδή το βασικό προϊόν είναι η παράδοση της ομάδας, γιατί το να έχεις ένα κτίριο και να μην έχεις έναν τρόπο σωστό, ας πούμε, να το λειτουργήσεις, δηλαδή μια καλή ομάδα, και ο κόσμος είχε συνηθίσει με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, την παράδοσή του και τη μαγιά και όλο αυτό, θα πρέπει να κάνεις μια συνδυαστική κίνηση. Πρώτα να φτιάξεις ομάδα, για να μπορέσεις να υποστηρίξεις τη μεταφορά της ομάδας σε ένα καινούριο χώρο. Άμα κάνεις ένα καινούριο χώρο, χωρίς να έχεις καλή ομάδα, δύσκολα θα μπορέσεις να υποστηρίξεις. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ωραίο. Ό,τι θες. Από πού είσαι καταρχήν? Είμαι Θεσσαλονικιός. Θεσσαλονικιός είσαι. Για πάνε ρώτα ένα στη Βέρεια, ένα στην Κοζάνη, ένα στην Πτολεμαϊά, ένα στη Δράμα. Να δεις τι θα σου πει. Κάνω μία ώρα να έρθω Θεσσαλονίκη και άλλη μία ώρα, μία μισή να πάω στο γήπεδο. Και παλιά πόσο έκανε. Ναι. Το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Εγώ επειδή μεγάλωσα στην επαρχία και ζω στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνω έρχομαι στην επαρχία με τις δουλειές, καταλαβαίνω και εδώ τον αυτό μου τον... Ναι. Λοιπόν... άλλο λέω εγώ τώρα. Δεν είπα για Νέα Εγνατία. Παλιά πως ερχόταν και γεμίζαν 45.000 ναι, αλλά να κάνεις μια μισή ώρα να βγεις από το γήπεδο μετά να ξαναπάς στην Εγνατία είναι πονοκέφαλος. Σώπα μωρέ τώρα. Πολλοί μου το λένε. Σώπα μωρέ τώρα που θέλετε και στέγαστρο για να μην βρέχει. Δηλαδή σε χαλάει ένα υπερσύγχρονο ένα γήπεδο μόλις σαν είσαι. Νεοπαοξίδε. Άλλο τι τώρα. Ρε νεοπαοξίδε. Άσε τώρα.
Άρε φανφαρώνη! Γηπεδάρα να κάνουμε εκεί πέρα και τελείωσε. Ναι, ναι, και θα βγαίνετε να Πέμπτη. Κάνετε γηπεδάρα, ρε, φίλε, να γίνει γηπεδάρα. Θα βγαίνετε Πέμπτη, να κάνετε γήπεδο. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν έχει ομάδα να πα στο γήπεδο. Ρε, μην μιλά για γήπεδο, σα πετάξαν γράμμα. Σου είπα, βρε, και ομάδα να κάνει με δύο απώλειες μπορεί να χαλάσει ομάδα. Σα πετάξαν Μάρτιο μήνα τώρα για να ασχολείστε, ρε κοροϊδά. Άσε, βρε, τώρα. Κοροϊδά, 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 πάω ξύδι. Εσύ με χρωστά ένα ζευγάρι ζαρτιέρε τώρα, σε βάλω, άστο. Για τα χρέη. Σα πετάξανε να πούμε ποια χρέη. Πληρωστά χρέη. 15 εκατομμύρια μέσα ο ΠΑΟΚ στον ισολογισμό σε ένα χρόνο. Ποια χρέη. Δεν χρωστάει ο ΠΑΟΚ τίποτα. Χρωστάει ο ΠΑΟΚ στο Σαββίδι την εταιρεία. Τι χρέη πληρώνει. Καλά, άμα μπήκε μέσα η ομάδα δεν πρέπει κάπου να χρωστάει. Πώς μπήκε μέσα η ομάδα, ρε Ταγκάρι. Από αγοροζαρτιέ και αφάλε 15 εκατομμύρια μέσα και η Τρίπολη θα έχει κέρδο. Φύγε από εδώ, ρε. Και τι θε τζάμπα να πει πάρτα τζάμπα. Και... Ναι, τα πληρώνω, θα πει τζάμπα. Όχι σε δανείο θα τα πάρω πίσω. Ανώνυμη εταιρεία, ξέρει, ρε φίλε. Αστάρα τα παραμύθια. Αφήστε τα παραμύθια τώρα. Για παραμύθια. Βάζει λεφτά. Κανένα δεν βάζει λεφτά. Ούτε ο Μαρινάκης βάζει λεφτά να τα χάσει, ούτε ο Σαββίδης θα βάζει, ούτε ο Αλαφούζος. Κανένας δεν βάζει λεφτά. Λογιστές. Ούτε ο Μελισσανίδης που κερδίζει. Βόδια! Βόδια! Ο Μελισσανίδης, εντάξει. Ούτε ο Μελισσανίδης που κερδίζει κιόλας. Βόδια! Βάζει λεφτά. Ραπ. Λέγε ρε. Ραπ, έλεος ρε φίλε. Λοιπόν, να σε δώσω συγχαρητήρια γιατί κάλεσες τον γιατρό της προάλλες, τον κτηνίατο τον στρατιωτικό. Ναι. Για ένα απλούστατο λόγο. Για γιατί μ' αρέσει ο τρόπος που θέλουν όλοι να κρυφτούν. Ναι. Βγάζει από τα χαρακώματα αυτή. Θέλει τα να κρυφτεί και δεν την αφήνει η χαρά, ναι. Ναι, ναι. Να, καλά, ναι. Καλά ξηγέσαι και τους βγάζεις. Δεν μου λες. Φωνάζανε οι άντρες εδώ. Μα ναι, ναι, ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Φώναζαν. Έλα εδώ, ρε φίλε. Φωνάζεις για τα ελοφόρα ζευγάρια, έτσι. Ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δεξιά δεν ήθελες. Πολύ καλά έκανες. Τώρα λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ψηφίσει νέη Ελλάδα με αριστερή κυβέρνηση λέει θα υιοθετείτε παιδιά και θα είναι νόμος. Άμα δεν γουστάρατε να βγάζατε να πούμε τον Κατριμάνο, πώς το λέγανε, τον άλλο με την Κωνσταντοπούλη. Αυτά τα είπε στο πρόγραμμά τους πριν. Τι θα είπε. Τα είχε πει στον προεκλογικό αγώνα. Όταν μπαίνεις μέσα. Άκουδο. Τι είναι εγώ. Όταν είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει κάποιους νόμους εκεί πέρα. Μισό λεπτό. Ναι. Ο Τσίπρας όταν πριν προεκλογικά είπε ότι ναι, μόλις ναι, βγούμε ναι, εμείς θα ναι, κάνουμε τα προσύμφωνα συμβίωσης. Ό,τι είπε, είπε. Και τα σύμφωνα επιβίωσης. Ρε ψήφισες. Πας τελείωσε. Επειδή ψήφισα το φάω στη μάπα. Το φάω στη μάπα. Όχι, ναι, φίλε. Τι κάνει. Αυτό δηλαδή. Άμα έχει σαλτάρι τώρα και περνάει και έγινε, μέτρα γίνεται. Και νόμου τώρα. Και, καλά σε κάνει. Όχι, ρε φίλε. Τα αριστερά δεν ήθελε. Γιατί δεν ήθελε. Αυτά που είπε, κάνει. Τι. Ο κόσμος τον ψήφισε για αυτά που είπε. Όχι για αυτά τι που δεν είπε. Δηλαδή. Αυτά που είπε, ρε φίλε. Και τώρα, άμα ξαναψηφίσει, τι θα ψηφίσει ο κόσμος. Δεν ξέρω. Αυτά που είπε ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης δεν θα τα κάνει και θα έρθει ο νέος Τσίπρας που δεν θα κάνει αυτά που δεν έκανε ο Μητσοτάκης που είπε ότι θα κάνει. Άλλον, φυσικά, έτσι. Άντε να ασχοληθείτε με τίποτα πιο σοβαρό. Ένα τελευταίο και πήγαινε στον επόμενο γιατί είναι κρίμα. Ένα πράγμα θα σε πω, ίσως είμαι εγώ παράξενος, αλλά επειδή όταν, δεν ξέρω τώρα έτσι το είδα το πράγμα, βγήκανε ας πούμε εκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και είπε ρε παιδί μου θα κάνουμε τους ομοφυλόφιλους το σύμφωνο συμβίωσης. Και έγινε ένας δώρος. Λες και τους ομοφυλόφιλους πριν. Παίρναμε ξύλα και τους βαράγαμε στον δρόμο. Τέλος πάντων, ναι. Για μας τώρα πήγε να το φέρει ίσα και όμοια, ας πούμε, στο επίπεδο του γάμου. Εντάξει. Ας πούμε, στο δικό μου το μυαλό δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να έρθει ποτέ στα ίσα με τα όμοια. Αλλά προσπάθησα να το κάνω. Τώρα. Ο καθένας από το μετερίζει του, φίλε. Ναι, ο καθένας από το μετερίζει. Κοιτάει το συμφέρον του. Ο Τσίπρας το δικό του. Η εκκλησία λέει άμα παντρεύονται. Άμα παντρεύονται και παίρνουν παιδιά, εγώ πώς θα οικονομήσω. Βαφτίσεις, γάμους, αυτά ιστορίες. Όχι, ρε φίλε, μην το βλέπεις έτσι. Πώς είναι εταιρεία, πώς θα γίνει, χάνω σου λέει. Καλά, και τα παιδιά βαφτίσα θα είναι. Δεν είναι εταιρεία. Άμα δεν βαφτίσει το παιδί, όλος να πάει ο κουμπάρος εκεί να βάλει, να ανοίξει ο πολυέλαιος, να πάρουν τα λεφτά εκεί πέρα, τα κεριά, ιστορίες. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Εγώ σαν εταιρεία τι θα κάνω. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι που φωνάζουν. Εντάξει, τι σχέση έχει αυτό, παιδιά. Πάλι θα πάνε εκεί, ρε. Πώς θα πάνε. Δεν θα το βαφτίσουν. Άμα πει ένα νόμο ότι ξέρει τα παιδιά βαφτίζεται, τα ξέρω, μην τα βαφτίζετε. Και άμα πώς δεν θα τα βαφτίσουν, δηλαδή, τι είναι αυτά που λες. Δεν βαφτίζουν τα παιδιά. Και πώς θα το φωνάζουν. Το παιδί του. Ε, ψήφι, θα το φυσάει. Όνομα δεν απάρει. Γιατί, συγγνώμη. Όταν παντρεύεσαι και δεν πα στην εκκλησία, δεν πα στο δήμαρχο. Πολιτικό γάμο. Πολιτικό γάμο. Έκανε και πολιτική βάφτιση. Και πολιτική κηδεία. Τι. Χάσιμο δεν έχει. Δεν γίνονται αυτά. Πώς δεν γίνονται αυτά. Μετά πάνε κάνε πολιτικό θάνατο μετά. Γιατί. Ο άλλος που δεν έκανε, όπως το λένε, ο Μινάς για τη Σάβας. Πολιτική κηδεία έκανε. Ούτε παπάδες ήθελε, ούτε καθολικούς, ούτε ορθόδοξους, ούτε ξέρω εγώ. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι τα κακώς κείμενα, είναι μυστήρια αυτά της θρησκείας. Δεν μπορεί να τα κάνει το Δημαρχείο. Γιατί? Τα μυστήρια μπορεί να τα κάνει ο Δήμος, να τα κάνει η Εκκλησία. Ο νόμος τι λέει ο νόμος.
Ποιο νόμο. Στη θρησκεία υπάρχει νόμο. Ο νόμο του κράτου, τι λέει. Ποιο νόμο, ρε φίλε. Τώρα δε... δηλαδή ναι, γίνεται ένα γάμο κανονικά. Ναι, γίνεται. Έτσι δεν είναι. Μυστήριο δεν είναι ο γάμο. Η εκκλησία δεν πρέπει να το κάνει. Γιατί δεν το κάνει η εκκλησία. Όλο θέλει να πάει στο δημαρχείο. Α πάει στο δημαρχείο. Δεν ισχύει. Ισχύει για αυτό να, ναι. Γιατί, για ποιον δεν ισχύει. Η βάφτιση, πάει στο Δημαρχείο. Πώς πάει, τι με νοιάζει εμένα. Το μυστήριο το κάνει ο Δήμος. Άμα πιο φθηνά. Εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Άμα δεν πιστεύει, ας πάει. Ένας που πιστεύει στη θρησκεία, εγώ λέω, δεν θα πάει. Εκεί άμα που πιστεύει και τι κέρδος θα έχει δηλαδή. Θα κάνει το μυστήριο του κύριε Φίλιππ. Ας το κάνει. Με παπά και με κουμπάρο λέει ο γάμος. Ό,τι γουστάρει. Δεν με το. Αλλού. Κουμπάρος δηλαδή με το σκυλό θα κάνει. Αλλού ξεκινήσαμε. Είπε ο Τσίπρας στο σύμφωνο συμβίωσης. Είπε και για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά. Εντάξει. Δεν το είπε ακόμα. Δεν το είπε ακόμα. Αν το πει, κοντά είναι. Θα αρχίσουν και δεν θα λένε. Όνομα δεν θα έχουν τα παιδιά. Πώς? Όνομα δεν θα έχουν τα παιδιά. Θα έχουν. Πού? Βέβαια. Βέβαια θα έχουν. Βέβαια θα έχουν. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι εφόσον ψηφίζεις κάτι και εφόσον αυτός που ψηφίζεις παίρνει εντολή από την Ευρώπη και εφόσον πρέπει να το κάνει και τα λοιπά, τι καρίζεις. Αυτό θέλω να σου πω. Καλά, ρε φίλε, εμείς τον ψηφίσαμε παράδειγμα όσοι τον ψήφισαν. Ναι. Γιατί εγώ δεν τον ψήφισα. Λέω, ναι. Τον ψηφίσανε ναι. Για αυτά που είπε. Ναι. Όχι για αυτά που δεν είπε που θα κάνει. Τον ψηφίσανε. Ή στην πορεία βγαίνουν κάποια άλλα. Και λοιπόν. Γιατί να μην διαμαρτυρηθεί ότι δεν είναι σωστό. Όχι. Πώς όχι. Πάει, τελείωσε. Ευρώπη είσαι. Μνημόνιο δεν υπέγραψε. Πάμε στην άντε, επόμενη γραμμή. Όταν είπε όχι και μετά είπε άλλο ναι, τον ψήφισε, ρε. Α, κάτσε πάνω τώρα στο αυγό. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Άντε από και όπω θέλετε να βολεύετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε. Ο Τσίπρας ούτε καν στο Δημαρχείο δεν πήγε. Ρε. Σε συμβουλογράφο πήγε. Καλά εξηγήθηκε ρε φίλε. Σε χρωστάει. Δηλαδή με τη γυναίκα του έκανε συμβουλογραφική πράξη. Έκανε συμβουλογραφική πράξη. Ναι. Σύμφωνο συμβίωσης. Λοιπόν. Έτσι είναι. Και τα παιδιά του δεν τα έχει βαφτίσει η εκκλησία. Καλά εξηγήθηκε. Σε ενοχλεί εσένα. Ό,τι θέλει κάνει. Τον ένα τον έβγαλε Ερνέστο και τον άλλο τον έβγαλε Τσέκο. Ό,τι θέλει τον έβγαλε. Δεν σου πέφτει λόγο εσένα. Τέλος. Δεν σου πέφτει λόγο, σε χρωστάει. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Τελείωσε. Όχι. Ούτε εμένα με πέφτει λόγο. Άρα, Τζόρτα, πώς θα πάτε με αυτόν για να πάρετε την ΕΠΟ, ρε. Ποιο να. Ξέρετε, κύριε Θωμαίδη, εγώ δεν θέλω να γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Όχι, ποιο να, για ποιον μιλάς. Ο κύριος Γραμμένος. Κοίταξε, άκου να δεις. Καταρχήν, ο κύριος Γραμμένος είναι ένας πολύ κύριος, πρώτον. Δεύτερον. Έλα, επειδή μιλάει ωραία. Δεύτερον, ψηφίζουν οι ενώσεις, δεν ψηφίζει ο Γραμμένος. Δεν θα δώσει εξετάσεις ο Γραμμένος. Άκου φίλος, άκου τζάμπα το περπατάς. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ψηφίζουν οι ενώσεις, δεν θα πάει να δώσει εξετάσεις αυτός. Ναι. Κατάλαβες. Δεν θα πάει δίπλωμα εκεί πέρα να δώσει εξετάσεις. Αλλά βλέπω είναι ο Πάουκ στοιχημένος από πίσω του. Φυσικά, ο Πάουκ και ο Ιάεκ. Αν δεν κάνει, σου λέει ο άνθρωπος, δεν κάνει. Θέλει άλλο τσακάλι. Εσύ ποιο είσαι που θα πεις ότι δεν κάνει. Έτσι κρίνει. Άλλοι κρίναν ότι κάνει. Έτσι κρίνουμε. Φαίνεται το πράγμα μακριά. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να πάρω πάνω τις εκλογές της ΕΠΟ. Θέλεις. Θέλεις. Εσένα θέλω. Θέλεις. Αλλά γιατί όχι. Δύο άτομα μπορεί να τις πάρουν. Ποιος. Ο Μπέος με τον Μάρκο τον Καραμπέρι. Ναι, καλά. Τώρα για με το Γραμμένο μα πας. Ο Μάρκο του Καραμπέρι δεν το ξέρω, για τον Μπέο, άστο τον Μπέο. Ο Μάρκος με μόλις τον πετάξαν έξω από το σύστημα, ναι, άρχισε ναι. Να καυγίζει κι αυτός. Φιλαράκι με το δικό σας ήταν. Ναι, ναι. Μόλις τον πετάξαν έξω, άρχισε να λέει πρέπει να σε. Με το δικό σας τον προηγούμενο δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Άστο τότε δεν ήταν σε σύστημα. Κρίθηκε κι αυτός. Ακρίθηκε κι αυτός. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Άστο. Κολλητιλίκια με τον Μπέο δεν είχατε. Ποιο είχε κολλητιλίκια. Εγώ είχα. Πήρε ο Πάο, ρε. Πήρε τίποτα. Δεν με τι με νοιάζει κολλητιλίκια. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Α, δεν ισχύει. Βέβαια. Α, δεν πήρε τίποτα. Άλλο πήρε πρωτάθλημα, άλλο κύπελο. Εμά έμεινε η ρετσινιά γιατί άνοιξε η τράπεζα. Ελά, ρε, παίξε μπάλα τώρα ο δικό σου τώρα με τον Μπέο κολλητιλίκια και τον Καγκάτση. Σταμάτα να πούμε. Αθώα περιστερά εσύ. Έλα, φίλε, ναι, ναι. Έλα, φίλο. Ακούμε, κύριε. Εμεί έτσι όπω το πάμε δεν θα σε ακούσουμε, ρε φίλε. Καλησπέρα, αλλά πάμε να σε ακούσουμε που δεν βγαίνει από το δωμάτιο. Λοιπόν, δεν σε ακούμε, φίλε, δεν σε ακούμε. Δεν σε ακούμε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Βγαίνει έξω. Επόμενο, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Καλά, εσείς τι κάνετε. Τέο από Βερολίνο. Μπράβο το Βερολίνο. Μπράβο το Βερολίνο. Έλα. Λοιπόν, είσαι γεννημένο για την Ήρβικα, ρε, αυτό που λέει. Χαίρετα, Βερολίνο, βγει τσακίστηκε. Άστο να τον ακούσουμε τον άνθρωπο, τι θέλει να πει. Μας κάνεις όλο η τζίτα να μας έχεις. Είσαι, δεν παίζεσαι, άπεκτος είσαι. Γιατί ρε φίλε, άμα λέω τίποτα γιατί... ψέματα, πες ρε φίλε, είναι εσύ ψεύταρος να πούμε. Όχι, δηλαδή να μην μας κάνει γήπεδο Σαββίδης. Δηλαδή τι μου λες τώρα, ότι η Τούμπα έχει ιστορία και δεν πρέπει να φύγουμε από την Τούμπα. Για μένα ναι. Και για μένα. Αλλά και τι πάνε να πει αυτό, ποια ιστορία. Άμα φύγετε από την Τούμπα ρε φίλε, αλλοιώθηκε
όλη αυτή η ιστορία, όλος ο θρύλος, όλος ο μύθος, όλος ο θρύλος, πάει, τελείωσε. Ποιος θρύλος είναι αυτό που λέει, δεν βλέπεις ότι μας παίρνουν και οι κολομπετινίσεις τα αποτελέσματα μέσα στην Τούμπα, δηλαδή... αυτό είπα εγώ, εσύ βγαίνεις και τα λες ότι πάνε γκόμενες με τα iPhone και βγάζουν φωτογραφίες... Ένα τώρα μα κάνετε σύγχρονο γήπεδο, θα πηγαίνουν περισσότερες γκόμενες. Τέτοια Τούμπα, τέτοια έδρα θέλετε να κάνει. Τούμπα να είναι, πρέπει να ανακαινιστεί ρε φίλε. Αυτό ναι, αυτό ναι. Να κατέβει κάτω, να γίνει πιο μεγάλη, να γίνει σκεπαστή, να γίνει περισσύγχρονη. Ναι, σε αυτό ποιος λέει όχι. Να γίνει υπερσύγχρονη, αλλά και η θέση βολεύει πιο καλά εκεί που λένε στον Καλατάσιο. Βέβαια βολεύει πιο καλά. Είναι δίλημα μεγάλο αυτό. Πρέπει να προσεχθεί. Τι θα γίνει, μωρά αδερφάκι μου, με εσάς? Τη μια το μετοχικό ταμείο του Σταρθού θα σας δίνει τώρα γήπεδο. Την άλλη το μετοχικό στρατού του Σταρθού θα σας δίνει το άλλο γήπεδο. Καλά το πήραμε. Τζάμπα δεν το πήραμε. Δεν θα ρίξει λεφτά ο Σαββίδης. Πήγαιναν οι γιαγιάδες μας και χτίζαν τζάμπα το γήπεδο. Ναι, και το πλήρωσε ο Πάουκ αυτό. Ναι. Λοιπόν, για πέρα. Δηλαδή να μην κάνουμε, να μην ανεβούμε ένα επίπεδο, όλες οι μεγάλες ομάδες κάνανε... Έλα ρε που θέλεις επίπεδο τώρα, ομάδα θες, τι επίπεδο. Επίπεδο, καλά τα επίπεδο, τι επίπεδο θες, δηλαδή θερμενόμενα καθίσματα και σουβλάκια στο ημίγρονο. Μια ζωή θα είμαστε, έτσι να πούμε, στα Αλάνια. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, Ρουκαραϊσκάκη, Ολυμπιακός που έκανε τον κοινό του Καραϊσκάκη, χάλασε η ιστορία του. Βρεομάδα έκανε ο Ολυμπιακός, ποιο Καραϊσκάκη, και άμα δεν το έκανε δηλαδή τι έγινε. Δεν έχουμε ομάδα, εμείς τι θέλουμε να πούμε. Υπάρχει μια διαφορά ότι το Καραϊσκάκη δεν είναι και του Ολυμπιακού. Το Καραϊσκάκη, κονομάνε από το Καραϊσκάκη. Κονομάνε, αλλά κάνουν 49 χρόνια δικό του. Για χρήση. Ναι, ναι. Μάστα είναι 100 ώρες είναι αυτό που λέει. Τι πάει να πει αυτό. Ομάδα θα φτιάξουμε. Δεν κατάλαβα. Για τον Ήβη, τι έχει να με πει τώρα. Σε ένα μάτς. Σε ένα μάτς. Στη φιλοσοφία του, φαίνεται ο άνθρωπος. Πολύ ωραίο στήσιμο ομάδος. Μπολιασμένα χαφ. Φόρτωμα όπως πρέπει στον Κλάους, μικρό χώρο. Ο Πέλκας τέταρτος χαφ μέσα στην περιοχή περισσότερο, αλλά όχι τόσο πολύ δεκάρι. Δεν μπορεί ο Πέλκας δεκάρι, δεν το καταλάβατε. Δεν μπορεί ο Πέλκας δεκάρι. Δεν μπορεί. Είναι πιο πολύ εύκολο στον γκολ, χαμηλά, παρά δεκάρι. Δηλαδή να τυχώνεται, να τυχώνεται κοντά στον Κλάους. Να του τη φέρνουν άλλοι μέσα την μπάλα. Δεν είναι ο Πέλκας. Συμφωνώ σε αυτό που είναι, είναι πιο εύκολο στον γκολ από τον. Ο Πέλκας στο 4-2-3-1 έχει πει την κάθετη. Άστο ρε. Την κάθετη και την μάθετη. Δεν είναι για δεκάρι ρε ο Πέλκας. Δεν κάνει για δεκάρι. Νέο σκούδα και βλακίες τώρα, σαχλαμάρες. Ξέρει μπάλα το παιδί. Βρέ, δεν πάει να ξέρει μπάλα, κουτουλάει στα center back. Ο Πέλκας είναι να την πάρει και να σκοράρει. Επειδή είναι γρήγορος με την μπάλα στα πόδια, να την πάρει από άλλον και να σκοράρει. Αυτός δεν μπορεί να τη δώσει. Δεν το έχεις καταλάβει. Εγώ πιστεύω ότι στα play-off θα πάμε πολύ καλά. Πιστεύω κι εγώ. Πιστεύω κι εγώ. Η ΑΕΚ θα έχει πέσει. Η ΑΕΚ θα είναι πεσμένη. Η ΑΕΚ θα είναι πεσμένη. Ναι. Θα είμαστε πολύ δυνατοί και είμαι αισιόδοξος για τα play-off. Κι εγώ. Κι εγώ. Κακώς δεν τον έδιωχνε τον Τούτο τόσο καιρό που τον κρατούσε, ενώ τα βλέπαμε όλοι. Δεν τον έδιωχνε, τον στήριζε, τον στήριζε. Και αφού στήριξε τον Τούτο, γιατί να μην στηρίξει και τον Ήβιτς. Εγώ φίλε δύο μάτς. Δικαιώθηκε ο Βιζερτζής. Εγώ δύο μάτς. Που είπα για τον Τούτο, Τρίπολη ΠΑΟΚ 2-1 και ένα ακόμα. Έκανε κοουτσαρίσματα απόλυσης. Αρχίσατε και λέγατε μαμού, φάτο στη μάπα μαμού. Μαμού, φάτο στη μάπα. Δεν θες Ραπτόπουλο εσύ εκείνη την ώρα. Όταν σου λέω ότι αυτό είναι, έκανε κοουτσάρισμα στην Τρίπολη για απόλυση. Φάτο στη μάπα, φάρτο στη μάπα. Από τις γιορτές και μετά τον πήρα χαμπάρι. Φάρτο στη μάπα, μη. Εντάξει. Και να σε πω και ένα που αν δεν ξέρω αν το είδες, έγινε μια έκρηξη σήμερα εδώ. Έγινε, ναι. Τι έκρηξη έγινε? Στο Βερολίνο ένα αυτοκίνητο ανατινάχτηκε, σκοτώθηκε ο οδηγός του. Αλλά πιστεύω ότι δεν πρόλαβε να πάει εκεί που ήθελε αυτός. Δηλαδή μάλλον ήταν κοινός στο επάγγελμα. Πιο γρήγορη έγινε η έκρηξη, πιο γρήγορα. Ναι, κάπου το πήγαινε το αυτοκίνητο και δεν πρόλαβε. Γι' αυτό την πάτησε έτσι. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Φιλιά, να είσαι γερός. Πάντως δικαιώθηκε ο Νίκος ο Βιζερτζής με την απόλυση του Τούντορ. Αμά μωρέ, μόνο κολλητιλίκια με τον Βιζερτζή. Όχι, δικαιώθηκε. Το πασχετικό τώρα. Α, παράταμε και εσύ με τον Βιζερτζή. Να σε παρατήσω. Δικαιώθηκε, δεν μπορεί να το πει. Ράσε μα κάει μένα τώρα με τον Βιζερτζή. Θα κάνουμε λακυρτή με τον Βιζερτζή. Τι λακυρτή. Πάμε επόμενη γραμμή, ράσε με ήσυχο ρε. 70 χρόνο παράγοντα 72. Ο άλλο 82 χρόνο κάνει στον Ολυμπιακό το γενικό αρχηγό. Έρχεται μέσα στην Τούμπα και σα βρίζει μέσα στην Τούμπα ο Σάββα Θεοδωρίδη. Και μπράβη και κολλητηλή. Και άστατα, μα τα λένε και δεν θέλω να μιλάω. Άστα να πάνε. Έλα, φίλε, ναι. Γεια σα, καλημέρα. Νάτο. Θα γίνει γήπεδο στη γειτονιά σου, ρε Νικό. Ποια γειτονιά, όποτε έγινε και η Σέρμη, όποτε έγινε και την Κοζάνη, όποτε έγινε και την Πτολεμαίδα.
γυαλάει κάτι πικραμένο του φιλαράκου. Άκου τι λέει Τζόρνταν. Τι Τζόρνταν βρε τώρα, άκου τώρα σε μένα λιγάκι κοτσό. Και να σου πω κάτι φίλε μου, ωραίο το παιχνίδι με το Αγρίνιο. Δε σ' άρεσε. Ο κύριο Κοστόλας πώς θα πήρε το παιχνίδι, το όμορφο παιχνίδι. Η τράπουλα ήταν καλή τράπουλα. Το Μπαλάντερ, μια ξερή που έπαιξε εκεί πέρα. Εμένα μ' άρεσε ο Πάοκ, φίλε. Από την ώρα αυτό ο κύριο που πάρε που έκανε τον προπονητή, αυτό ο παιδάκι που ήταν πρώην παίκτη που έκανε προσφυγή τον Πάοκ και τον έβριζε τον Πάοκ δεξιά και αριστερά. Για τον Ήβιζε, λες. Αδελφό του, ναι, ναι. Ο αδελφό του να ξέρει πολύ καλά. Έχει γραφεί μάνατζερ στην Αθήνα. Ναι, βέβαια. Είναι ο άνθρωπος που ήταν μέχρι την Ιντρακό. Ναι, είναι του Ολυμπιακού. Ωραίο ήταν το ψήφισμα που κατέβηκαν όλοι μαζί. Αυτή η κυρία που κάνει το οικονομικό, ο Μάκη Καγκάτη και κάτι άλλο, δύο-τρει που κατέβηκαν όλοι μαζί. Ναι. Αυτός ο κύριος, να ξέρει πολύ κάπου από την Σοβιετική Ένωση, ναι, που ήρθε στην Ελλάδα, που τον έφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Έτσι, κάθονταν την πόρτα και ήταν ο πορτιέρης του Super Link. Δηλαδή, κύριε μου, να ξέρει πολύ καλά, Κότσο, ναι, ο αρχηγός που είναι στην Αμερική, ναι, που είναι αυτός ο άνθρωπος που πήρε πολλά έργα στην Ελλάδα, ναι, πήρε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πήρε το λιμάνι του Πειραιά, έτσι, είναι το γενικό κομμάτι το πολιτικό τοπίο της χώρας. Ναι. Έτσι, από την ώρα οι άνθρωποι της Κωνσταντινούπολη, όταν οι Έλληνες προεδώσαν τα κλειδιά τους Τούρκους, οι άλλους της Κωνσταντινούπολης, ναι, έτσι, ο έδωσαν οι Έλληνες τα κλειδιά τους Τούρκους, έτσι και ο βάθος στο σωματείο, ναι, και παρακάτω βγαίνουν κάτι παπαγαλάκια δημοσιογράφοι και που κάνουν εκπομπές, οπαδικές εκπομπές. Αυτή ξέρει που είναι κακό πράγμα η πείνα, Κότσο μας. Η πείνα είναι κακό πράγμα, να ξέρει. Για ένα ευρώ που πάνε και το κορμί τους πουλάνε. Όλοι μαζί εκεί πέρα νομίζω, αν κάνω λάθος, πάνε να πούμε προς την Ιντρακού. Και κάτι άλλο και κλείνω. Ναι, Νίκο. Ρε Κότσο, ναι, το ΕΣΕΚΑΠ εκεί πέρα κάτω στην Ξάνθη, που είναι 150 εργαζόμενοι, από πότε έχουν να πληρωθούν, ε? Δεν ξέρω, ο Τζόρνταν το ξέρει. και το άλλο, το Μαγέννη Παλάτ, καινούν, κύριε Κότσο. Μήπως γνωρίζετε πολύ καλό ότι έκανε σύμβαση 45 χρόνια σύμβαση. Έχουν να πλένει το μίστομα, το ΙΚΑ, 1.205.000 ευρώ. Νοικοκήπεδο θα γίνει στην Καρατάσου, στην γειτονιά σου. Όπως έγινε τη Θερμή, όπως έγινε και στην Κοζάνη και στη Ροζάνη. Αυτό να σου πω και κάτι άλλο. Άρε που Καραπάου, τι κατάντια έχεις. Έγιναν και μερικοί γίνανε χαφιέδες και μερικοί γίνανε ρουφιάνοι. Κόπηκε ο Νίκος γιατί είπε κακό λόγο. Φουκαράς είναι ο ίδιος του. Φουκαράς γιατί είναι ο ίδιος. Μια χαρά είναι ο Πάοκ. Γιατί αυτός γιατί. Δεν μπροστά. Γιατί. Ναι. Μια καλή κουβέντα και δεν έχει πει τώρα. Εγώ τον ακούω χρόνια ολόκληρα δεν θα πει. Δεν λέει καλή κουβέντα. Λοιπόν, αυτό δεν το αφαιρεί το δικαίωμα να είναι Πάοκ. Χρωστάει σε κανέναν. Ποιο τα χρωστάει. Γιατί αυτό δεν ήταν που έλεγε δεν πληρώσει τα χρέη. Τα πλήρωσε. Αυτό δεν ήταν που έλεγε ποιο μπερμπάτου κοροϊδεύουνε. Τον έφερε. Αυτό δεν έλεγε ο Κλάους θα πάει στην ΑΕΚ. Πού πήγε ο Κλάους? Πάμε στον κόσμο. Ναι. Πάμε στον κόσμο. Τι, τα ίδια και τα ίδια. Πάμε, πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα, κόσμε. Έλα, φίλε. Πάμε, φίλε, έλα. Έλα, πώς. Πάμε κάπου να σε ακούμε, ρε φίλε. Τι κάτι είναι αυτό το πράγμα. Βγες από το σπίτι, τι σε έχει δεμένο η γυναίκα, βγες. Πώς. Δεν ακούγεσαι, φίλε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Δεν ακούγεσαι, λυπάμαι πάρα πολύ. Πέφτουν οι γραμμές. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, ακούγεσαι. Γάβρε, ναι, προθέλω φοιτούμα. Γεια σου, ρε Γάβρε, εσύ που είσαι ευχαριστημένος και ευτυχισμένος και έχεις πολλά χρήματα. Κύριε Τζόρνταν, αφού υποστηρίζετε ότι όταν αναλύετε το ρεπορτάζ της ομάδας σου, για ποιο λόγο δεν τα λέτε πράγματα όπως έχουν εκεί? Όπως. Όπως όταν λέτε ότι ο Πάοκ είναι ξεχρεωμένος και είναι από το 0. 100%. Αφού υπάρχει το άνοιγμα, το λεγόμενο άνοιγμα, το συνεδρίο του κύριου Σαββίδη. Ναι. Να το πούμε και άλλη φορά. Ο Πάοκ ήταν. Να πούμε. Τι να πούμε, ρε φίλε. Τώρα με σένα, εγώ τι να πω. Είσαι τώρα ούτε τα μισά μου χρόνια έχει. Τι να πούμε σένα. Κάτσε, ρε. Δεν ξέρει καταρχήν για τον Πάοκ ούτε τα οικονομικά του. Τι να πούμε σένα. Εσύ το πα στο οπαδικό τώρα, θε να με ιτριγκάρει οπαδικά. Καταρχήν δεν ξέρει τα οικονομικά ανοίγματα του Πάοκ. Εσεί ξέρετε πώ. Εγώ ξέρω. Πώ πληρώθηκε ο κύριο Σαββίδη τα χρέη του Πάοκ. Εγώ τι να ξέρω. Πώς πληρώσει ο κύριος Σαββίδης τα χρέη του ΠΑΟΚ? Βεβαίως, πολύ καλά. Εγώ ήξερα καταρχήν ότι θα τα πληρώσει τα χρέη του ΠΑΟΚ. Ναι, πώς θα πληρώσει, για πες. Βεβαίως, τα ξέρω, πολύ καλά. Ναι, για πείτε μας. Να γελάσουμε λίγο. Τι να γελάς, γιατί να γελάς? Να γελάς με τα δικά σου χρέη που δεν τα πλήρωσαν ακόμα από την εποχή του Καλταβερίδη τότε. Με τη μεταγραφή του Τέταρη.
Δηλαδή δεν... Εσύ ακόμα ήσουν σε υγρή μορφή, δεν τα ξέρεις αυτά. Μισό λεπτό. Δηλαδή δεν έχει γίνει ένα δάνειο από εταιρεία Χύψη, πώς λέγεται, δεν ξέρω, από τον κύριο Σαββίδη, ναι, προς την εταιρεία ΠΑΕΠΑΟΚ, ναι, έτσι ώστε... Είδες την παπαγάλωση είσαι και εσύ, ό,τι ακούς το αναμεταδίδεις. Όχι, αυτό είναι η γνώμη μου. Αυτή, ναι, είναι η γνώμη μου. Δεν ακούω. Ξέρεις ότι η ΠΑΕΠΑΟΚ δεν είχε λεφτά στα ταμεία της, έπρεπε να γίνει μετοχική αύξηση κεφαλαίου, να πούμε, για να, όταν είναι, όταν βγει η νομοθετική ρύθμιση, να είναι έτοιμος να πληρώσει. Ξέρεις ότι επί ένα χρόνο και πλέον ήταν οι αποφάσεις, ήθελαν να ξεπαγώσουν τα χρέη, επειδή ήταν δικαστικές αποφάσεις να ξεπαγώσουν, για να είναι έτοιμος να βεβαιωθούν τα χρέη για να πληρωθεί το χρέος του ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, αυτό έγινε. Είδες λοιπόν που δεν μιλάμε για ίδια πράγματα. Γιατί δεν λέτε τα πράγματα όπως έχουν και τα λέτε όπως. Άντε πάλι, σου είπα ρε φίλε, η ΠΑΕΠΑΟΚ δεν είχε λεφτά. Για να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έπρεπε κάποιος να βάλει λεφτά μέσα. Καλά, ναι. Πήρε μετοχές κάποια άλλη εταιρεία, μπήκαν λεφτά στα ταμεία και ήταν έτοιμοι μόλις ξεπαγώσουν τα χρέη να πληρώσουν τα χρέη. Άκρη θα βγάλουμε, οπότε εντάξει. Φυσικά τι άκρη να βγάλω. Με πας εκεί που δεν είσαι εσύ δηλαδή. Κύριε Ραυτόπουλε, μια ερώτηση. Να, άμα μπορώ. Ο ΠΑΟΚ έχει λύσει όλα τα προβλήματά του και ασχολείται με τον καινούργιο γήπεδο που θα κάνει. Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα, ρε φίλε. Είναι τη οικογένειά του. Και αυτό σας πειράζει. Εγώ διαφωνώ, φίλε, ότι πρέπει να κάνει. Ότι έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ να κάνει γήπεδο, έτσι νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Εσείς γιατί κάνατε γήπεδο, ρε φίλε? Κάτσε ρε, αυτοί παίρνουν προτάσεις με κάθε χρόνο. Γιατί και εμείς θα παίρνουμε, δεν κατάλαβα. Κάτσε τώρα, το γήπεδο είναι το πρόβλημα το δικό σου εδώ. Να πω κάτι περί αυτού. Ηρωνικά γελάει. Άσο να γελάει. Γελάει ηρωνικά. Του χρόνου θα γελάω κι εγώ, να ξέρεις. Να πω κάτι περί αυτού. Ήξερα ότι η πλατιά ομάδα του λαού του ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά είναι ανίδεη. Και το λέω με κολακευτικό. Η διαμάζα είμαστε και εσείς ανίδε είστε. Λοιπόν, έχει πόσα χίλια μίλια προβλήματα φέτος που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ, διοικητικά, αγωνιστικά, από κάθε πλευρά μπάζει η ομάδα. Κάποιος τώρα βγήκε και έβγαλε το τυράκι ότι η ομάδα θα κάνει γήπεδο. Αυτά τα ποδοσφαιρικά τα γάρια, θα μου τραπεί η έκφραση. Ρε φίλε, θα μας απαγορέψεις να κάνουμε γήπεδο δηλαδή? Είδες που γελούσε ηρωνικά. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, γιατί δεν μπορεί να ακούω παιδιά σου έτσι εγώ. Ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πήρε τον παπά σου, πάρε τηλέφωνο, ναι, να μιλήσω με τον παπά σου. Εκείνος θα τα ξέρει καλύτερα. Ναι. 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 Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Σε αυτό θα απαντήσω στο τέλος εγώ. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, μ' άρεσε ο ηγέτης μας, ρε, εσύ, τι τσακάλι είναι αυτός. Ναι, τα ξέρει όλα. Ξερί με Μπαλαντέρ. Πού το είδες, ρε, τον Μπαλαντέρ στην ξέρει μέσα, ναι, ναι. Ρε τσακαλάκο, ρε, ξερί με Μπαλαντέρ, εσύ. Τα έχει κάνει τουρλουμπούκι αυτός, δεν ξέρει τι είπε. Πού τα ξέρει, αλλού είναι τέλος πάντων, κοντά στο καρατά σου δεν κάτσε, Ραπτόπουλε. Εκεί. Κάτσε ρε, εκεί δυτικά δεν είναι. Δυτικά είναι, τι σημασία έχει. Στη δυτικά, δηλαδή και η Ευκαρπία που είναι δυτικά είναι κοντά στους Αμπελόκηπους. Εντάξει, θέλω να πω κοντά στη γειτονιά. Ναι, 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 εντάξει, ναι, είχες, ναι, έχεις δίκιο, ναι, Μέρη, έχεις δίκιο, ναι, και κοντά είναι. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, τι πες. Έγινε σήμερα, σ' άρεσε ο Ίδης, έτσι. Μ' άρεσε. Εμένα δεν μ' άρεσε ο Ίδης, να σου πω γιατί. Ο λόγος. Γιατί ήταν φιλικό το παιχνίδι, ρε. Ήτανε. Φιλικό ήταν. Ήτανε δύο ημίχρονο, δύο τελικό. Ό,τι κι αν ήτανε, φίλε, εγώ έτσι όπως έσαι την ομάδα του δεν με ενδιαφέρει. Έτσι είδα, όπως ωραία... την έσυσε, ναι. Μια χαρά. Έτσι όπως είδες, τρεις μπόλιασε τα χαφ του στο κέντρο. Απελευθέρωσε. Μια χαρά, πολύ ωραία. Γιατί... Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Συμφωνούμε. Ωραία. Συμφωνούμε. Εμένα μου αρέσαν οι ποδοσφαιριστές. Παίρνετε στα τσακαλάκια που στρέχανε στη βροχή. Αυτό του λέω. Σταθείτε ρε παιδιά. Κουνόπια γίνανε. Σταθείτε ρε παιδιά. Σταθείτε τώρα, αφήνετε εχμές ότι ας πούμε δεν τρέχανε με τον άλλον. Και αν καταλάβω. Φυσικά αφήνω εχμές. Εντάξει, τελείως, εντάξει. Φυσικά αφήνω εχμές. Τελείως, εντάξει. Γιατί να μην το πω. Άλλη διάθεση. Τι έγινε τώρα με τον Πανιόνιο, ότι βγάλανε, ποιος το έβγαλε αυτός. Ένα ζητάς, λέει, ζητάς. Ένας έβγαλε αποζητή. Ότι ήταν ένα-ένα κάτι, ξέρω. Όχι, μηδέ, βγάλανε μηδέ. Ότι, το, ότι ο ΠΑΟΚ από τον Κοριόπολης. Ποιος το έβγαλε αυτό? Ο Θωμαίδης. Θωμαίδης το έβγαλε. Κύριε Θωμαίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Δεν είναι εδώ, ρώτα τον, θα σας απαντήσει άλλο. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να ακούει ο άνθρωπος. Έτσι, είμαι σαν άνοιχτα, είναι βρέχει και έξω. Ναι. Μπορεί να είναι σπίτι. Πανιόνιο, Άρης Πανιόνιος 5-2. Άρης Πανιόνιος στο κύπελο 5-1. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Θωμαίδη, τίποτε? Να σου πει. Ε? Είχε Κοριόπολης τότε. Είχε. Προπονητής ποιος ήταν, Ραπτόπουλε? Τσατσεύκη. Τσατσεύκη. Βοηθός? Ο πατέρας μου. Α, κύριε Ραπτόπουλε, είδες? Γιατί δεν τους λες την αλήθεια τώρα? Και τι να κύριε Θωμαίδη. Στήσαν το μάθη, ναι. Κύριε Θωμαίδη. Να μας τα πούνε αυτοί που παίξανε. Κύριε Θωμαίδη. Άσε τον ΠΑΟΚ μακριά.
Κάτσε εκεί που είσαι και βγάλε κάτι της προκοπής. Άραξε. Δεύτερος αλέφαντος με το Θωμαίδη. Άραξε Θωμαίδη. Καλά άρεσε ρε, αυτό που λέει γήπεδο δεν θα περάσει στη θέρμη ομάδα σου. Γιατί θέλατε να κάνετε γήπεδο, παίρνετε κάθε χρόνο πρωτάθλημα. Ποιος θέλει να κάνει γήπεδο σε θέρμη. Η ομάδα της καρδιάς σου, Άρης. Η Arsenal παίρνει κάθε χρόνο κύπελο, πρωτάθλημα. Και αυτή γιατί γήπεδο ήταν θέλα... καινούριο γήπεδο. Έκανε η Arsenal γήπεδάρα. Το λίδι. Γιατί. Δίπλα στο άλλο. Πρωτάθλημα πήρε. Όχι. Δεν παίρνει. Και τι σημασία έχει. Δεν πήρε. Δεν που μένει, ρε φίλε. Εντάξει, αν ο στόχος είναι το γήπεδο και όχι το πρωτάθλημα, καλά κάνεις και δεν είναι αυτός ο στόχος που σε είπα. Δηλαδή, όποια ομάδα κάνει γήπεδο, πρέπει πρώτα να κάνει γήπεδο. Όχι, ρε Σιμάκη. Απλά λέω το χρονικό σημείο αυτό. Το να βγαίνουν και να λένε θα κάνω 10 γήπεδα, θα ξεσηκώνουν τον κόσμο. Και στο τέλος στις μεταγραφές και στην ΕΠΟ να μείνουν πίσω, εγώ δεν το δέχομαι. Ρε φίλε. Εγώ σαν παρατηρητής των γεγονότων λέω. Αυτό το τσακαλάκι που βγαίνει ο Γάβρος και ξέρει τα χρέη του ΠΑΟΚ. Τα χρέη του Παναθηναϊκού τα ξέρει, ρε στη τσακαλή που είναι για αντίπαλος. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι αντίπαλος, ο Παναθηναϊκός είναι. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είχαν το μεγαλύτερο άνοιγμα την προηγούμενη σεζόν και αυτό βγαίνει και λέει αυτό ότι. Ναι, γιατί δεν λέει για τον Παναθηναϊκό, γιατί ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ δεν είναι αντίπαλος του. Ναι, καλή ερώτηση, ναι, σωστό. Οπότε είναι ο Παναθηναϊκός είναι. Γιατί ξαφνικά μαζευτήκατε όλοι εδώ στη Βόρειο Ελλάδα. Ύστερα δεν τον είπανε Ρωσοπόντιο τον... Ρώσο τον είπανε. Άλλο το Ρωσοπόντιος και άλλο ο Ρώσος. Τώρα, και αυτό τώρα είναι. Έλα βρε τώρα, ποιοι τον είπανε τώρα. Ναι, λέμε παιδί μου. Ποιοι τον είπαν τώρα, αυτοί τώρα μην ρίξω το στόμα μου. Εντάξει, τώρα, αυτοί που κατά την ελληνική ταινία τώρα καλώς ήρθε στο δολάριο είναι απόγονοι αυτονών τώρα. Άλλο μπορεί να πει. Άιντε βρε τώρα να πούμε. Μην μιλάς παλιό παοξίδι. Άιντε βρε τώρα. Έξι πιτσιρικά. Έτσι πρέπει να μιλάς. Άλλο να του πεις τον Ολυμπιακό. Δεν έχει και μυαλό, ρε. Πες το σε ένα που είναι Έλληνας. Ο Μαρινάκης. Να του απαντήσεις. Τα πλοία του έχουν καμιά ελληνική σημαία. Αλλά αυτό είναι δεδομένο. Καμία. Αυτό να του πεις. Βγαίνει ο άνθρωπος και λέει. Μόνιμος κάτοικος δεν δηλώνει Λονδίνου. Λόντι. Και δεν ξανάρθει. Εκείνα τον μπάζρε Τζόρνταν. Μην τα το στόλο τώρα με το. Ναι, τώρα με μιλάνε. Τώρα βγήκαν τώρα και μιλάνε τώρα. Και τι μας δώσανε εμάς κανένα γήπεδο ρε σειρά από το πλευτή. Γήπεδο. Είμαι η μοναδική ομάδα που έχω δύο δικά μου γήπεδα. Ρε εσύ, άλλο λέω εγώ. Τι δεν είναι της ώρας αυτή τη στιγμή. Είπες κάτι και πιο μπροστά για την τούμπα που μας δώσαν. Τι μας την έδωσε, 1 εκατομμύριο δεν πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Για ποια τούμπα, για τώρα, για το 59. Ναι, πλήρωσε. Που παγιέναν οι γιαγιάδες μας και τη χτίζαν αυτό. Δεν έχει σημασία, το οικόπεδο το πλήρωσε. Πλήρωσε ο ΠΑΟΚ 1 εκατομμύριο. Στο Υπουργείο. Ναι ή όχι. Στο Υπουργείο δεν πήρε. Ποια άλλη ομάδα έχει δικό της γήπεδο εδώ στην πόλη. Για το 59 λέει αυτός τώρα. Ναι, για το 59 λέω. 58-59, ναι, σωστό. Εδώ ποιος έχει άλλο γήπεδο. Δικό του. Δικό του έχει, κάτσε ο Καθατζόγλου δεν έχει. Ο Μακεδονικός έχει. Ο κύριος Ανδρώνης. Ναι. Του Άρη είναι μπλεγμένο λίγο έτσι με το Δήμο. Η θύρα 1 είναι λίγο. Έτσι. Οι λίρες είναι θαμμένες από την τρία μεριά. Έτσι κύριε. Η Καλαμαριά δεν είναι δικό της. Είναι. Δεν ξέρω τι Καλαμαριά. Είναι το Απόλλωνα. Εντάξει. Μιλάμε για τις μεγάλες ομάδες, ας πούμε, αυτές που ήρθαν. Άμα δεν λες για τις μεγάλες ομάδες, μιλάμε. Δεν βάζουμε και τον Άρη. Μεγάλες ομάδες της πόλης μας, αυτές που ήρθαν πρώτες, ας πούμε, εδώ πέρα. Και είναι το καταρό Έλληνα εδώ πέρα. Διάλειμμα, πάμε. Διάλειμμα, ναι, διάλειμμα. Sit down, stay calm. I serve everybody. Νέλσον Μαντέλα είχε πει: «Δεν υπάρχει εμφανέστερη αποκάλυψη της ψυχής μιας κοινωνίας από τον τρόπο που φέρεται στα παιδιά της. Παιδιά πρόσφυγες, παιδιά μετανάστες, είναι παιδιά πρώτα απ' όλα. Γίνε νονός της UNICEF σήμερα, με 50 λεπτά την ημέρα. Κάλεσε τώρα στο 801-500-12345 ή μπες στο www.unicef.gr». Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έχω κάτι πικάντικα μηνύματα, αφού πρώτα πω έπεσε αυτός να πάρει καλός ένας να το βάλουμε για να ανέξει στις γραμμές. Λέει ο Αργιανός από την Αθήνα, θα συζητάτε ένα μήνα για γήπεδο, ένα μήνα για θέρμη, ένα για το τι πήγε λάθος, πάλι τα play-off θα περάσουν στα ψηλά γράμματα. Να έχεις το μεγαλύτερο παράγοντα στην ιστορία σου και να παλεύεις για πέμπτη θέση, θα έλεγε την ατάκα από την ταινία «Τι διαμάντι μου στείλες Βασίλη». Ο Αργιανός από την Αθήνα. Ο άλλος λέει, όταν το πουλί του Παοξίκα του ρίσει σε μπιντέ πορσελάνης με καθρέφτη ολόσωμο για να το θαυμάσει κανένα τέταρτο,
τότε θα έρθει το τέλος της αυτοκρατορίας του Γαύρου. Γήπεδο στον ΠΑΟΚ τώρα. Κακόμοιρε Γαύρε από Τούμπα, κάθε μέρα βγαίνεις και μιλάς για τον ΠΑΟΚ, φλούφλι. Το γήπεδο ανήκει στον Εραστέχνη Καλαμαριάς, άρα ναι. Βέβαια, γήπεδο, και του ΠΑΟΚ το γήπεδο ανήκει στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Βεβαίως, ανήκει στο σωματείο. Σωστό. Κοίταξε. Σωστό. Του Άρη Γιάννη που ανήκει, για να... στον ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Άρα εκεί πέρα δεν εμπλέκεται Δήμος κτλ. Άρα έχει ο Άρης γήπεδο, η Καλαμαριά ο ΠΑΟΚ και ο Μακεδονικός, ο Αγροτικός Αστέρας η Επανομή και δεν έχει γήπεδο ο Ηρακλής. Αυτό είναι ένα θέμα. Ραπτό, εγώ πιστεύω ότι ο Ιβάν έβαλε αρκετά λεφτά στον ΠΑΟΚ, 30-40-50 μοίρια. Μέχρι εδώ καλά, αλλά ας μας πει πόσα πήρε από τον ΠΑΟΚ. Τα διαρκεία, τα τηλεοπτικά, τις διαφημίσεις στην Ευρώπη κλπ. Αν έβαλε 100 και πήρε 70, αν έβαλε 70 και πήρε 100, τότε ο λαός του ΠΑΟΚ ξεχρέωσε την ομάδα και όχι ο Ιβάν. Λέω 5-12. Το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού μπορεί να το σχολιάσω αν βγει κανένας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο μόνος που μπορεί να κάνει παιχνίδι με την ΕΠΟ είναι ο πατέρας, ο Πισινός του Αλαφούζου. Λέω 157. Γήπεδο ραπ και να ονομαστεί Δημήτρης Αλμπιγκίδης, αλλά και να μην γίνεται στο καρατά σου, αλλά στο στρατόπεδο του Ζιάκα στο Δεδροπόταμο. Σε κάθε match, salt down. Η Τούμπα δεν είναι γήπεδο, είναι σπίτι που έξαν οι παππούδες μας με τα χέρια τους. Προπονητή ένα χρόνο να κρατήσουμε και αφήστε τα νεόπλουτα φύγια για μιμίκους. Λέω 446. Ρευλάξ λέει τι έγινε, λέει. Θα χάσουν εκεί τα φιλαράκια σου στην Τούμπα τη μάσα. Δεν χόρτασαν τόσα χρόνια οι βρωμιάριδες, λέει. Μπες στην τρύπα σου και άσε τι θα κάνουμε εμείς. Ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε, λέει ο άντρας που γεμίζει με τα γρεφόμενά του βαρβατήλα και μυρίζει η μασχάλη του βρωμιά. 0,35. Αφελής είσαι, άνοιξε τα μάτια σου. Όλοι οι λεφτάδες είναι στο σύστημα. Εδώ παίζεται το θέατρο του παραλόγου. Εσύ βάζεις το χέρι σου στη φωτιά ότι πίσω από αυτό που έγινε στην Τούμπα είναι ο Γεματούλης. Άντε ξυπνάτε και μην τρώτε ότι σας ταΐζουν. Ο άλλος φεύγει ούτως ή άλλως για λόγους όχι ποδοσφαιρικούς. Θύρα 4α. Ήρθε ο Σκόρδας νέο γήπεδο Άρης. Ήρθε ο πατέρας νέο γήπεδο Παναθηναϊκός. Ήρθε ο Τίγρης νέο γήπεδο Ιάκ. Ήρθε ο Ιβάν νέο γήπεδο ΠΑΟ. Γιώργος 23χρονος Αριανός. Πάμε στον κόσμο. Δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο Γιώργος. Πώς είναι, αλλιώς είναι. Ο Τίγρης το γήπεδο του ΣΑΕΚ πριν γίνει έχει γκρεμιστεί και ήταν να γίνει και είχε εμπόδια. Θα το κάνει. Ναι, ναι. Θα το κάνει. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Εκεί είχε πρόβλημα με τη γηπέλο Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Καλημέρα. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ, να τελειώσω και με αυτό. Σε οποιαδήποτε στιγμή και αν αναφερθεί για γήπεδο του ΠΑΟΚ, όλοι θα πονηρεύονται και όλοι θα λένε είναι τα playoff, είναι το πρωτάθλημα, είναι οι μεταγραφές. Καλά κάνουν και πονηρεύονται. Καλά κάνουν. Τέλεια, αλλά δεν δίνει τέτοια δικαιώματα ω αυτή να πονηρεύονται. Όχι, νομίζω ότι λέει το κάνει. Πάμε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, Ιορδάνη. Καλημέρα. Εδώ είναι ο Ιορδάνη. Ακούγομαι καλά. Θαυμάζω. Λοιπόν, δεν γινόταν να μην πάρω τηλέφωνο. Καλά έκανε. Ακούω τόση ώρα. Λοιπόν, Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο εσύ σήμερα. Σήμερα σε δίνω απόλυτο δίκιο. Τώρα αυτό δεν νοείται τώρα να καθόμαστε και να κάνουμε κουβέντα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ακούω τώρα για πλακάκια, για τουαλέτες. Πω. Τι είναι ο πλουτισμός μέσα στην κρίση. Ο άλλος λέει δεν με βολεύει από εδώ. Τι είναι αυτά, ρε παιδί. Μισό λεπτό. Τι μισό λεπτό. Μιλάμε για γήπεδο τώρα. Παλιότερα εκεί ήταν, ρε Ιορδάνη, το γήπεδο και γέμιζε 40-45.000 κόσμο. Δηλαδή εκείνοι πώς πηγαίναν. Πώς πηγαίναν, ρε γέννη. Καλά σε λέει. Χωρίς περιφερειακούς. Να σου πω και κάτι άλλο. Επειδή ακούγεσαι από εδώ. Εννοείται τώρα, Ιορδάνη, δώσ' μου ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Δεν νοείται τώρα να καθόμαστε να κάνουμε κουβέντα αν θα φύγει ο ΠΑΟΚ από την Τούμπα. Τούμπα και ΠΑΟΚ είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Είναι πολύ δύσκολο. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ιορδάνη, να δώσω ένα παράδειγμα. Πρόχειρο. Μπορώ. Βεβαίως. Λοιπόν, όταν λες Θερμοπύλες, τι σου έρχεται στο μυαλό. Ο Λεωνίδας και οι Σπαρτιάτες, οι 300. Και όταν λες 300 και Λεωνίδας, τι σου έρχεται στο μυαλό, οι Θερμοπύλες. Στην εισαγωγή δεν ξέρω αν άκουσες. Αυτά τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Μαζί σου είμαι. Άκουσα. Το είπα. Ναι, μεν αλλά είπες. Κοίταξε, είναι δύσκολο αυτό. Είναι, η επιλογή είναι πολύ δύσκολη. Πρέπει να μελετηθεί. Μα πολλά... δεν υπάρχει θέμα επιλογής. Η Τούμπα είναι η ιστορία του ΠΑΟΚ. Μαζί σου είμαι. Πρόσεξε. Γι' αυτό ακριβώς. Δεν, ναι. Δεν υπάρχει θέμα. Θέμα πάει να δημιουργηθεί. Το γήπεδο είναι εδώ. Γιατί ρε φίλε, εσύ πιστεύεις. Και να ότι το πω Μάρτιο αλλιώς, μήνα. Να το πω πριν κλείσεις 100 χρόνια ιστορίας, απαγορεύεται να αλλάξεις έδρα. Άλλο πριν κλείσεις 100 φίλε, χρόνια ιστορίας. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι. Άλλο να αυτά πω... είναι άλλα κομμάτια του. Γιατί απαγορεύεται. Φίλε, άλλα, αυτό εντάξει. Τώρα το τωρινό. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο το κάνουν, ρε φίλε. Ιστορίας τώρα μακριά από την Τούμπα, τώρα στο Καρατάσο. Τι είναι αυτά που συζητάμε, ρε παιδιά. Πλάκα κάνουμε. Εγώ να πω κάτι.
Έχω ένα καημό. Λοιπόν, κάθισα και σκέφτηκα προχθές αυτά τα 4 χρόνια με τον Ιβάν. Ναι. Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Λοιπόν, είναι σαν να έχεις μια γυναίκα, να είσαι παντρεμένος, καλούτσικη, η οποία είναι νοικοκυρά, η οποία σε έχει καθαρό, η οποία σε φροντίζει, σε έχει χορτάτο, μαγειρεύει καλά κτλ. Αλλά έχει ένα μειονέκτημα. Δεν είναι καλή στο κρεβάτι. Oh. Και όταν γίνεται το σεξ, μια φορά το μήνα δηλαδή, είναι αποτυχία. Και κάθεσαι τώρα και σκέφτεσαι, γιατί το σεξ είναι ζωτική σημασία για κάθε άνθρωπο. Είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρας. Σε μια σχέση είναι ζωτική σημασία, έτσι δεν είναι? Και κάθεσαι και σκέφτεσαι τώρα και λες, τι κάνω, τη χωρίζω και πάω με άλλες? Ή κάθομαι και απλά επιλέγω και λέω, εντάξει, αυτή είναι, δεν θα έχει σεξ. Και βρήκα τη λύση. Η λύση είναι, φίλε, μία. Την κερατώνω. Την απατάω. Και ξέρεις πως την απατάω? Και πέρσι ακόμα, παρόλο που η ομάδα μετά το Δεκέμβριο δεν ήταν στα καλά της, πήγαινα στο γήπεδο. Φέτος, επιλεγμένα σε 2-3-5 μάτς. Ούτε στο καφενείο πάω. Γιατί και εκεί πέρα μαζεύονται στο εμίχρονο καμιά σαρανταριά προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, βοηθοί προπονητών, λογιστές. Αυτό το έχουμε πρόεδροι, το έχουμε. Λοιπόν, και κουράζομαι, εγώ δεν μπορώ. Κάθομαι σπίτι, ραδιόφωνο, Κουλιανός, Ζάιρης, Μανούσης, όλα τα καλά παιδιά του Μετρόπολης και Μουστάρο. Μανούσης. Και τα λίγα έουρος, τα λίγα έουρος που έχω για να πάω στο γήπεδο ή στο καφενείο, πάω και ξέρεις τι κάνω. Για πέ. Πάω, βλέπω Μπαρτσελόνα Άρσεναλ. Πάω, βλέπω Μπάγκερ Γιουβέντους. Πάω, βλέπω Έβερτον Τσελσέα. Παίζεις κάνα ψηλό. Έτσι. Όχι, εντάξει, δεν είμαι πολύ του στοιχήματος. Την Κυριακή θα πάω να δω Ρεάλ Σεβίγη. Ρεάλ Σεβίλη έχει την Κυριακή. Πάω και βλέπω τέτοια παιχνιδάκια. Γιατί, εντάξει, είμαι πάω κουκουστάρω την ομάδα αυτά. Ναι, η τρέλα μου αυτά. Αλλά μ' αρέσει και το ποδόσφαιρο, φίλε. Μ' αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Εγώ περιμένω τώρα το Euro για να δω μπάλα. Ποια play-off τώρα, ρε παιδιά. Στην καλύτερη θα βγούμε πίσω από την ΑΕΚ. Θα κάνουμε και μια έκπληξη. Θα πάει ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, κανένας Πανιώνης κτλ. Όλοι οι Ευρώπα θα παίξουν αυτή, να ξέρεις. Μα η Ορδάνη, να σου πω κάτι, φίλε μου. Γιατί σαν φλαράκι σε μιλάω έτσι, ραδιοφωνικά πάντα. Είναι το πρωτάθλημα που ξεκινάει και ξέρεις ποιος θα βγει πρωταθλητής. Ποιες ομάδες θα πάνε στα play-off. Τι πιθανότατα θα υποβάσουμε. Αυτό το ξέρουμε όλοι εμείς εκτός τους Ολυμπιακούς. Τι να δούμε. Να σου πω κάτι. Θέλουμε να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο επιτέλους. Και χαίρομαι τον Κώστα. Κώστα, ναι. Σε γουστάρω πολλές φορές τα βράδια και τα μεσημέρια. Βέβαια τα μεσημέρια είναι άλλη εκπομπή. Που κάθεσαι και κάνεις λίγο κάποιες ποδοσφαιρικές αναλύσεις σε κάποια παιχνίδια και μαθαίνουμε και λίγο μπάλα. Κακά τα ψέματα. Και όποτε μπορείς και βρίσκεις κάνα κενό 5-10 λεπτάκια να αρχίσεις να αναλύσεις και κανένα σύστημα. Να πεις το 4-4-2 πώς παίζεται. Ανεβαίνουν τα back, δίνουν στηρίγματα στους χαφ. Τα center four κάνουν την κίνηση, τη διαγώνια να τραβήξουν αμυντικούς, να ανοίξουν χώρους, να περάσει την μπάλα. Να μαθαίνουμε λίγο μπαλίτσα επιτέλους. Αρκετά ασχοληθήκαμε με τα λογιστικά, τα οικονομικά, πόσα έδωσε, πόσα χρέωσε. Ποδόσφαιρο, παιδιά. Ποδόσφαιρο θέλουμε να δούμε. Αυτά ήθελα να πω. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι. Έπεσε, επόμενα δεν υπάρχει. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Πήρα και πριν ο Γαύρος είμαι που με έκοψε ο Γιάννης. Ναι. Συγγνώμη κιόλας για την παρεκτροπή μου. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω ακόμα δύο πράγματα και στον Τόρνταν και να κλείσω κιόλας. Κύριε Ιορδάνη, είδατε που τελικά το μεγαλύτερο τρέμπι στην Ελλάδα και επί του πρακτέου ότι είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ποιο το? Λέω ότι είδατε την Κυριακή ότι επί του πρακτέου. Πώς μου το απέδειξες αυτό? Πώς? Τι να το δω, πώς μου το απέδειξες? Εγώ έτσι σαν πολλά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το απέδειξα να σου πω με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μπορεί να σου φανεί και πολύ αστείο. Όταν νίκησα εσένα στο Καρεσκάκι τον ΠΑΟΚ 1-0 ή στην Τούμπα 2-0, οι ποδοσφαιριστές μου στο ποδητήρια πήγανε σαν να είχαν νικήσει τη Λιβαδιά, τον Πλατανιά, και δεν το λέω ειρωνικά αυτός ο Βάσκος. Τι λέει τώρα, Παλτέι? Άντε, Παλτέι. Μετά το τέλος του αγώνα την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, οι ποδοσφαιριστές. Ο τρόπος που πανηγύριζαν, θες να πεις. Υπάρχουν κιόλας βίντεο ανεβασμένα στο ίντερνετ. Τα είδαμε, ρε φίλε, εντάξει. Πανηγυρίζουν, λες και κατακτήσανε το κύπελλο στον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Είδες λοιπόν, κύριε Ιορδάνη, ότι
για πολλούς και διαφόρους λόγους. Κύριε Ολυμπιακέ, πώς είπαμε, λένε Γιάννη. Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, άκου να σου πω κάτι, αγόρι μου. Τότε γιατί δεν βγαίνεις να μιλείς για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, και όλο μιλάς για τον ΠΑΟΚ, για τον Σαββίδη, για τα χρέη. Και όλοι οι Ολυμπιακοί, όχι μόνο εσύ. Θα σου απαντήσω, Αφού είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι εκείνο, για πες μας. Για μένα, μιλάω σαν Γιάννης, όχι σαν οπαδός του Ολυμπιακού, σαν Γιάννης, όταν νικάω τον ΠΑΟΚ στο Κύπρο, όλο το πρωτάθλημα, το χαίρομαι πιο πολύ από ότι ήταν νικάω τον Παναθηναϊκό. Και θα σου πω για τον λόγο. Επειδή έχω ζήσει όλη μου τη ζωή στη Βόρεια Ελλάδα και έχω συναντηθεί με όλη τη φίλη μου. Οι συναναστροφές του λέει. Ναι. Είναι ΠΑΟΚτσίδες πιο πολύ. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, και αυτοί εκεί κάτω, επειδή οι συναναστροφές τους είναι μαζί εκεί πέρα, γι' αυτό το πανηγυρίζανε. Ακριβώς. Αλλά λοιπόν, σαν το ντέρμπι της Ελλάδος. Εσύ όμως δεν θα μου το απαγορέψεις εμένα ποιο είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι για μένα. Κατάλαβες. Για σένα μπορεί να είναι και το Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Όχι το Πλατανιάς ΠΑΟΚ, είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είχε 30.000 στο γήπεδο μέσα, όπως είχες και 30.000 εσύ με μένα μέσα, και όπως διακόπηκε το παιχνίδι σου, απέδειξα εγώ πού γίνεται αυτό το πράγμα, κατάλαβες. Λοιπόν, για σένα αυτό είναι, αλλά για την Ελλάδα. Για μένα, για μένα. Για σένα δεν με ενδιαφέρει. Για σένα μπορεί να είναι με τον εθνικό, γιατί ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Εθνικού είναι ντέρμπι, να ξέρεις. Τέλος πάντων, κύριε Ραυτόπουλε, πώς έπαιζε τον κυριακάτικο αγώνα? Πολλά λάθη ο Παναθηναϊκός. Πολλά λάθη, κακό στήσιμο. Κακό στήσιμο. Κακό στήσιμο στα χάφη, ειδικά η τριάδα Λέτο, Κουτρουμπής και πώς το λένε τον άλλον. Καταρχήν δεν. Λέτο, Κουτρουμπής και Ζέκα. Έχασε το παιχνίδι. Καταρχήν δεν έπρεπε να ξεκινήσει το Λέτο για μένα. Δεύτερον. Του βγήκε όμως, του βγήκε ο Λέτο. Του βγήκε. Έβαλε ωραία πάση στον κολλή. Ναι, θα μπορούσε να τον βάλει στο δεύτερο ημίχρονο να βγάλει πέντε πάσεις τέτοιες. Είναι αυτό γύρας ο Παναθηναϊκός. Έχασε το παιχνίδι μέσα από τα χέρια. Με τον Κουτρουμπή στα χαφ, σε ένα παιχνίδι που. Και εκεί είναι πολύ ντεφορμέ ο Φορτούνης. Όταν σε αυτό το μάτς με τον Κουτρουμπή και εξάρι, δεν μπαίνει μέσα στα δίχτυα, δεν κάνει φάουλ. Δηλαδή. Να σε ανησυχεί η μεταπολιτική αξία του Φορτούνη από αυτό το μάτς. Ξέχασα να το πω. Τι το νοιάζει αυτό, να. Έχει τώρα μπέιτ μέσα 90 λεπτά ο Παναθηναϊκός και έχει έξω Βλαχοδήμο Καλτσά. 90 λεπτά. Λάθος μεγάλο. Λάθος μεγάλο ότι βγάζει το Βηγιαφάνες. Και δύο ακόμα σύντομες ερωτήσεις. Δηλαδή περισσότερο το χάσε ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι παρά το κέρδισες εσύ, έτσι. Έτσι. Ναι, περισσότερο το χάσε ο Παναθηναϊκός. Η διαιτησία του Κίζα για μένα ήταν πολύ καλή. Δύο ερωτήσεις σύντομες ακόμα. Ναι. Το γκολ του Καμπιάσου το πρώτο είναι offside, πειράζει τη φάση. Για μένα όχι. Για μένα όχι. Δεν είναι offside, ρε φίλε. Εμποδίζει τον τερματοφύλακα. Άμα ακυρωθεί τέτοιο γκολ στην Τούμπα, πάω ο Ολυμπιακός, θα γκρεμιστεί. Όχι μόνο η Τούμπα, και για Βαρβάρα και ο Ελευθέρης και η Θαράπης. Θα λέτε όμως εσείς από εκεί πέρα μετά, ήταν offside. Έδωσε τον γκολ, ήταν offside. Και εσείς θα γκρεμίζετε την Τούμπα. Δεν ήταν offside δηλαδή. Σε κανένα πρωτάθλημα ευρωπαϊκό δεν ακυρώνεται αυτό τον γκολ. Σοβαρό. Τέλος πάντων. Εγώ βλέπω ότι ο τερματοφύλακας δεν είχε θέα από εκεί. Τι δεν είχε? Εμπόδισε ο τερματοφύλακας. Μια χαρά θέα είχε. Η μπάλα πήγε από την άλλη μεριά, το πνίξε να πούμε. Το κουνέλι. Τέλος πάντων. Το πνίξε. Αυτά. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Το πνίξε, ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Φταίει, είναι αυτό γύρα ο Παναθηναϊκός. Μπορούσε να το κάνει 0-2. Αυτό γύρα είναι, βέβαια. Να το τελειώσει εκεί πέρα. Αλλά δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό. Ευτυχώς για σένα. Εγώ ούτε κρύο ούτε ζέση, φίλε. Ο Παναθηναϊκός είναι αντίπαλος. Στα πλέον. Ο Ολυμπιακός τι είναι, δεν είναι αντίπαλος. Τι το ίδιο πράγμα. Πού είναι, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Ο Παναθηναϊκός είναι τώρα αντίπαλος. Δεν είναι αντίπαλος. Θα πάρει αυτό σε ένα βαθμό, εγώ κανέναν. Αυτό είναι τώρα τι είναι να πω. Εσύ ποιον κυνηγάς τώρα, τον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό? Δηλαδή, αν κέρδαγε ο Παναθηναϊκός, τι θα γινόταν? Πάλι ένα βαθμό θα είχε στα πλοίο. Πάμε το ίδιο πράγμα. Πάμε, πάμε. Ναι. Καλώ τον. Έτσι όπως το λες έχεις δίκιο, εντάξει. Έλα φίλε. Επιμένω τον Ιορδάνη να τελειώσει την κουβέντα. Έλα. Τέλος πάντων, μην ασχολείσαι με τον τίποτα, ρε Ιορδάνη, και εσύ τώρα. Τι λάθος είναι αυτό το πράγμα. Σε αυτός ζει σε ένα φανταστικό κόσμο που έχει φτιάξει μόνος του. Ναι. Ξεκινώντας μόνο και που λέει Θρόλεθ και Τούμπα, δηλαδή, βέβαια να τον κλείνει. Να το πιστέψει κιόλας σιγά σιγά. Ναι, αυτό είναι μηνύσιμο, αυτό είναι βρισιά. Έφτιαξε ένα φανταστικό κόσμο, ας πούμε, και ζει εκεί μέσα τώρα. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να μιλήσω για τον συνοπαδό μου πριν που έκανε ένα πολύ ωραίο παραλληλισμό αυτό για το σεξ. Ναι. Μόνο που τα χαλάει στο τέλος. Γιατί λέει, ακούω το Ραπτόπουλο, λέει, για να μαθαίνω και λίγη μπάλα. Ρε αδερφέ, άμα θες να ξεχάσεις και τα λίγα που ξέρεις, κάθε άκου το Ραπτόπουλο να συμπλάει για μπάλα. Εδώ είπε ο άνθρωπος ότι τον άρεσε το στήσιμο του Ίβιτς. Ο Ίβιτς έστησε την ομάδα ή οι παίκτες στήσαν την ομάδα?
Θα σου έλεγα ποιος αίσθησε την ομάδα, αλλά δεν μπορώ να σου το πω. Στον αγωνιστικό χώρο εννοώ. Ναι. Τι μπερδεύεσαι. Στον αγωνιστικό χώρο εννοώ. Μήπως κάνω λάθος για τον αγωνιστικό χώρο. Κοίταξε, δεν θέλω να μιλήσω με Παοξή, ο οποίος έκανε τον Μπερμπάτοφ ήρωα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Δηλαδή, απαξιό, απαξιό. Ποιος είναι ο ηρωισμός που θέσαμε στον Μπερμπάτοφ, για βοήθησε μας λίγο. Γιατί εγώ είμαι και γέρος άνθρωπος, ξεχνάω, για βοήθησε με λίγο. Ποιος ήταν ο? Ο ηρωισμός που θέσαμε στον Μπερμπάτοφ. Πες μου. Δεν μιλάω μαζί σου ρε φίλε, εσύ για μπάλα με μένα δεν θες να μιλάς. Τράβα μίλα ξέρω εγώ με το Βασιλόπουλο που ξέρει. Εγώ άλλο είπα. Ναι. Κατάλαβα. Εγώ να μιλήσω για μπάλα μαζί σου, αλλά αυτός δεν θα μάθει μπάλα από σένα. Εγώ αυτό είπα. Το είπα λάθος. Ξέρω εγώ παοξίδικα, πολύ παλιό παοξίδικα το είπες, δεν το πες. Επειδή δεν είναι του ποιότικα δηλαδή δεν τα καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω εγώ. Γελάει. Τι να κάνω ρε Κώστα, τι να κάνω, να κλαίω. Όταν μιλες ότι είδες έτσι ωραία την ομάδα, δεν θα κάνω, θα γελάσω. Πώς την είσαι, λάθος. Έκανε καμιά διαφοροποίηση από την εντεκάδα που έβαλε. Άλλαξε σύστημα ρε φίλε. Βεβαίως. 4-3-3 έπαιξε. Καταρχήν ο ένας δεν έπαιζε με κόφτη και ο άλλος έπαιξε με δυο κόφτες και ένα οχτάρι. 4-3-3. Αυτό που είδες δηλαδή εσύ το να πέφτουν οι 9 από τους 11 πρώτοι πάνω στην μπάλα το έχεις δει πιο μπροστά. Όταν παίζω χωρίς κόφτη δεν μπορώ να πέσω πάνω στην μπάλα. Θα κάνω 40 φάουλ στον Ολυμπιακό και θα κλαίω σαν τη Μαρθαβούρτση. Αυτό λέω. Ναι. Τι κάνεις άμα κλαίσει ή όχι. Απάντησε με στην ερώτηση. Σε απαντάω. Όταν ο ένας προπονητής δεν παίζει με κόφτη και ο άλλος παίζει με δυο κόφτες και ένα οχτάρι, πάει να πει ότι εγώ βλέπω κάτι που ο άλλος δεν το έχει κάνει και το κάνει αυτός. Εγώ το βλέπω. Εσύ αν δεν μπορεί να το δεις, πρόβλημα δικό σου είναι. Ξανακάνω την ερώτηση. Πάλι. Ναι. Με αλλιώτικα ελληνικά. Ναι. Οι 9 από τους 11 πέφτανε πάνω στην μπάλα πρώτοι από τον αντίπαλο. Ναι. Το είχες ξαναδεί. Στο ξαναλέω. Εάν παίζανε αυτοί οι τρεις στα γαφ και ο Πέλκας τέταρτος με τον Μακ Σέντερφορ και τον Σμιστακίδη έξω δεξιά, πάλι θα πέφτανε με τον Ολυμπιακό και θα κερδίζανε την μπάλα και όχι να κάνετε φάουλ κάθε 10 δευτερόλεπτα. Άρα λοιπόν. Ξαναρωτάω, 9 στους 11 πέφτανε πάνω στην μπάλα πρώτη. Επειδή ποδοσφαιρικά δεν ξέρεις αυτό που στο λέω, μπορεί να το καταλάβει ένας που ξέρει μπάλα. Εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν ξέρω μπάλα. Κάνω άλλη ερώτηση επομένως για να καταλάβω, να κάνω το πρώτο βήμα, να φτάσω στο Α. Οι 9 στους 11 πέφτανε πρώτη πάνω στην μπάλα. Το είχες ξαναδεί φέτος. Ξανά πάλι. Όταν στην εντεκάδα μου, η χαφ μου, πέφτουν και άλλοι πάνω στην μπάλα. Γιατί με τον Ολυμπιακό δεν πέφταν πάνω στην μπάλα. Ήδη παίζανε που παίζανε στο πιο προηγούμενο. Πώς παίζανε οι ίδιοι. Έπαιζε ο Κάτσε, έπαιζε ο Τζιόλης, έπαιζε ο Χαρίσης, έπαιζε ο Μπέλκας, τρίτος ή τέταρτος. Καταρχήν δεν καταλαβαίνεις τι είναι ο τρίτος και τι είναι ο τέταρτος. Η άμυνά σου ήταν ίδια. Όχι. Έπαιζε με τρεις αρή και δυο πλάγι μπακ. Ναι. Σαμολούσε ψηλά και είχε αρή ναι. διάταξη. Ενώ με τον ναι. Ήβιτς ήταν πιο κοντά ο ένας παίχτης με τον άλλον. Ποιοι ήταν οι αρή. Ο Τζαβέλας με το... Οι αρή ήταν. Ναι. Ο Βίτορο Τζαβέλας και ο Χατζησαΐας ναι. 12 μέτρα απόσταση. Αμολυμένος ναι. ο Κίτσιο έξω δεξιά. Αμολυμένος ναι. ο Λέβας έξω αριστερά. Χωρίς ναι. κόφτη. Χωρίς κόφτη και σε πήδηξε ο Ολυμπιακός που ήταν για να φάει τρία γκολ ο ίδιος. Ναι, θα ρωτάω τώρα λοιπόν, επειδή ήταν αμολυμένοι και επειδή το κέντρο ήταν διαφορετικό, πέφτανε 9 στους 11 πρώτη μπροστά στην μπάλα. Ρε σε πόσα θες να μας τρελάνεις ρε. Δεν πρόκειται να δείτε πρωτάθλημα εδώ πάνω. Δεν πρόκειται να δεις πρωτάθλημα εδώ πάνω. Καληνύχτα. Δεν μπορώ να κάνω. Δεν πρόκειται να κάνω με του βάρη τώρα εγώ σκουβέντα. Μα καταλάβουμε τώρα. Δεν καταλαβαίνει. Δεν κόβεις ούτε με βαλέ. Έχεις έξω τον καλύτερο σου κόφτη. Έτσι είναι. Είναι έξω ο Τζιόλης που το μπορεί Ολυμπιακό να παίξει σε μικρό βέβαια. Χώρο. Φάνηκε με τον Ολυμπιακό ρε φίλε. Το γκολ του Καπιάζο ελείψει Τζιόλη το φαγητό. Παίζεις τετράδα στον Πανετολικό. Ναι. Υπάρχει εντολή να ανέβει ο Κίτσιου και να κάτσει ο Λέοβατς.
Πού να το δεις εσύ, δεν μπορώ να το δεις. Άλλο μα δεν θέλω να το δεις. Αυτός λέει παίξαν οι παίκτες, λέει. Όχι! Οι παίκτες φάγαν τον Άγγελο. Θέλει ο Τούντορ φαγώθηκε μόνος γιατί ήταν βλάκας. Να μάθετε να ξεχωρίζετε. Εντάξει, θέλει να σου πει ρε παιδί μου. Δεν μπορεί ξέρει να με πει. Οι παίκτες ήταν άλλο. Δεν είναι ισχύ αυτό. Ισχύει. Οι παίκτες φάγαν τον Άγγελο γιατί τρυπηθήκατε από τον Ολυμπιακό. Άλλο κοινό, για γιατί άλλο. Είστε τρύπκοι. Άλλο λέω, ρε, για άντε μπράβο. Με τον Τούντορ δεν ισχύει αυτό. Πώς θα γίνει να κατηγορήσω εγώ τον παίκτη, αφού δεν είναι έτσι. Δηλαδή κατηγορούμε κάποιον για κάτι που κάνει και κατηγορούμε τον ίδιο για κάτι που δεν κάνει. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει η αρή διάταξη, τα μολυμένα back half σε ένα σύστημα και δεν μπορεί να δει ότι ο Ίβιτς σημάζεψε την ομάδα του στο χώρο του άξονα. Κοντά η στόπερ ο ένας με τον άλλον, κοντά η back. Με δύο εξάρια και ένα οχτάρι. Και το δεκάρι του σε ρόλο εννιαριού περισσότερο. Τον Μπέλκα, του άλλαξε ρόλο. Πώς θα κρίνεται σε ένα προπονητή? Σάμα Τσοσαβίς μπορεί να τον κρίνει. Άντε καληνύχτα. 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 Τον κρίνει.